Να πούμε μια καλημέρα, να πούμε ρε Σωτήρη. Τόση ώρα είμαστε εδώ πέρα και λέμε ιστορίες από όξο. Θέλω να του πω και το t-shirt αυτό το φοράω, που φοράω, πώς το πήρα. Έγινε σκηνικό σήμερα. Να, εδώ τώρα τεχνολογία. Να βάζαμε τα μπλουζάκια μας, να τα συγκρίνει ο κόσμος. Ποιο από τα δύο προτιμάει. Φοράμε και οι δύο Def Leppard σήμερα, αυθεντικά περιοδίας. Και με προκαλεί ο Σωτήρης. Σε σκίζω, σε ξεσχίζω, το δικό μου είναι αυτά. Ζείτε τη γνώμη της Μαριλής. Όχι, έχει μάπες πάνω το δικό σου, το δικό μου με μάπες με τρομάζει, θέλω χωρίς μάπες. Φάτσες, προσώπατα ήθελα να πω. Γίνονται τέτοια σκηνικά. Καλημέρα Ελεφαντονίκη μου, καλημέρα Ελεφαντομακεδονία μου. Ρε το Σωτήρη, στημένη μου την είχε σήμερα. Στημένη κανονικά, στημένη. Παιδιά, να βοηθήσω για όσους είναι λίγο σχετικοί και τα πιάνουν. Οι σχετικοί ξέρουν και τα t-shirts κανονικά. Ο Σωτήρης φοράει Def Leppard από την περιοδία του 2009. Σωτήρη, είναι. Τι. Το γράφει πάνω, δες. 2008, Γεώργιος Καραϊσκάκης είχαν έρθει τότε. Δεν τους έφερε ο Ντέμις, όχι, το έκανε η εταιρεία, δεν υπάρχει τότε εταιρεία. BG's, 2008, με μπροστά η Union Jack που κάνει fade out, που ξεθοριάζει. Def Leppard, κλασική γραφή, ποτέ δεν αλλάζει αυτό, ποτέ. Αυτή με τις μύτες, αυτή η 80's, τα αιχμηρά γράμματα. Και μπροστά το group, με μακριά δερμάτινα και τέτοια. Και πίσω η περιοδία, πάλι απάνω η Union Jack, η βρετανική σημαία, η οποία κάνει fade out. Σβήνει σιγά σιγά. Και εγώ φοράω Def Leppard Rock of Ages. Μπροστά η βρετανική σημαία, εννοείται, σαν να γίνονται εκρήξεις και ανοίγει. Και πίσω κανονικά το ίδιο, αμερικάνικη περιοδία, περίπου 200 αμερικανικές πόλεις, Tour 2005. Χωρίς φάτσες απάνω. Ποια από τις δύο θα προτιμούσατε, έτσι, πολύ απλά. Ξεπαρθένες σε μεσικό. Καλά είστε, μην είστε αστείοι, μωρέ, έλα, εντάξει τώρα. Και εσύ και ο Παπαδόπουλας τώρα, άντε πρωί-πρωί τώρα. Εντάξει, έλα, μην είστε αστείοι. Η χειρότερη, εντάξει, βρε. Η χειρότερη, να τώρα. Με δικηγόρο εν κινήσει μιλούσα τώρα πάνω στο μηχανάκι, μωρέ, της γενιάς μου το παιδί τώρα, που έπαιζε μπάσκετ 30 χρόνια σε συλλόγους, εδώ. Λέει, Μάριε, τα μηδενικά, λέει, είναι αγόρι μου, τα μηδενικά. Αν δώσετε. Καλά, τώρα τι περίμενε. Να παλέψουν τώρα για την πέμπτο-έκτη θέση. Άσε με τώρα. Τώρα και τζάμπα θα παίξουν κιόλας για μένα. Τζάμπα θα παίξουν τώρα για μένα. Ναι, εντάξει, ρε. Πάρε του Άρη. Ποιον έχει τώρα στον Άρη. Ποιο είναι στον Άρη προπονητή. Ποιο είναι τώρα στον Άρη προπονητή. Αν είναι σου. Sorry. Έχει Σούλη. Sorry. Περίμενε. Και τον Σούλη. Έλα εδώ. Τσάλτ. Ποιος παραγωγός τον ξεφτέλιζε. Τον ξεφτέλιζε παραγωγός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτός που δεν είναι πλέον παραγωγός. Μπράβο. Μπράβο. Και αυτόν τον έχει ξεφτυλίσει. Απλά τον Αλεξανδρή τον είχε σκίσει. Θυμάμαι μία εβδομάδα μόνο Αλεξανδρής. Το θυμάσαι, Σωτήρη. Ναι, ο Λευτέρης. Και με βλέπει έξω ο Αλεξανδρής στη Μητροπόλεως ή Τσιμισκή Μητροπόλεως. Ναι, ναι. Το σύστημα, λέει, που παίζει ο Αλεξανδρής είναι γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Σόλομον. Και με βλέπει ο Αλεξανδρής έξω και μου λέει, καλά, ρε εσύ. Αυτός εκεί, λέει, έχει κάτι με μένα. Τον έχω πειράξει. Λέω, εντάξει, ρε εσύ. Δεν λέω, τι να σου πω, λέω εγώ. Ναι. Λέει, πες του, λέει, να μην ασχοληθώ εγώ. Λέω, εντάξει, ρε εσύ, Βαγγέλη, μην το πει. Εντάξει το παιδί, λέω τώρα. Εκπομπές κάνει. Λέω, σοου, πρέπει να γεμίσει. Πω, όπου τον είχε σκίσει μία εβδομάδα. Δηλαδή, εμένα, αν μου δώσει τώρα να πει ο Σωτήρης. Πάρε 5.000 ευρώ. Και κάθε μέρα εκπομπή, 2 ώρες θα σκίζεις μόνο ένα άτομο. Μόνο ένα. Από το χώρο, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ. Ειλικρινά, 5 εκπομπές σερί δεν μπορώ. Αποκλείεται. Που να μου σώσει το οικονομικό, δηλαδή. Να με κάνει μάγκα, ρε παιδί μου. Να πάρω ανάσα για 2 χρόνια οικονομική. Δεν μπορώ. Με τίποτα. Μπράβο το Λευτέρη το Δούκα. Μία εβδομάδα σερί ήταν εκπομπές. Μόνο για Αλεξανδρίδη είχα φρικάρει. Πίστεψα ότι κάτι έχει γίνει αναμεταξύ τους. Όχι μεταξύ τους απλά, αναμεταξύ τους. Μία μουσική ανάσα και πάω στα θεματάκια. Λοιπόν, Παπαδόπουλα, στείλ το, δεν ξέρω, έχει βγει νομίζω κουτσό. Η 19η δεν θα μείνει στην ιστορία ως ημέρα που άλλαξε ο κόσμος, αλλά ως ημέρα που σας αλλάξανε τα φώτα οι πουρκουάδες. Πάντως δεν πήγατε και άσχημα αν αναλογιστείτε ότι κερδίσατε στην παράταση στην Τουρκία επειδή έχασε 4 σερί βολές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά διαλύσατε την πανίσχυρη Ιαπωνία. Αλήθεια,
Αν έπαιζε χθες η τότε ενωμένη Γιουγκοσλαβία με τούτους εδώ, η πρώτη περίοδος θα ήταν 32-7 ή 75-5, μέχρι και η Ρίτσα με τη Δάδα κοκκίνησε από ντροπή χθες, κακομύριδες. Αλήθεια, εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς εξασφαλίζεται ή παίζεται μπαράζ με τον Λίβανο? Ζώ για μπαράζ, Σωτήρη, πού είναι το κοντρόλ, φίλε, εγώ λαιμός μου, δεν κάνω πλάκα, είναι παγωμένο, είναι πάγος. Είναι εδώ, το κλεισές, ρε φίλε, πω, ο λαιμός μου. Δεν μπορώ να καταπιώ, από το τέτοιο, ειλικρινά. Απίστευτο, ειλικρινά, πάγωσα, εδώ έχω πιαστεί. Δηλαδή τώρα και είμαστε όπως είμαστε και θα πληρώνουμε τώρα τέτοιο, να τραθούμε. Κάντρο Σωτήρη, κλείστο ρε Σωτήρη. Κλείστο, παγώσαμε. Σάκη, καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Λοιπόν, μήνυμα 501 Παοκτσί, καλημέρα. Χθες έχασες το πρώτο μήνυμα και δεν έπιασες το άλλο. 501, συγγνώμη, είμαι, τα πάντα διάβασα χθες. Τα πάντα διάβασα, ποιο δεν κατάλαβα. Και ειδικά με εσένα είναι, ξέρεις ότι έχω έρωτα, έτσι. Το ξέρεις, δεν είναι θέμα. Σωτήρη, κλείσει τη μουσική, πάμε λίγο χωρίς μουσική. Είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς, όχι απλά να παρουσιάζεις και να εμνείς τον ηχολήπτη σου, αλλά και να του φτιάξεις τη διάθεση, έτσι. Γι' αυτό και ξεκινάω με μηνυματάκι Γιώργο Ιταλό που το έστειλε χθες, αλλά το έστειλε ενώ είχαμε κάνει ήδη αποφώνηση. Ο Βασίλης ο Σπανούλης υπογράφει αυτόγραφα σε δημοτικό σχολείο τη μέρα του αγιασμού. Πλησιάζει και ένα πιτσιρίκι ανάμεσα στα άλλα, ζητάει αυτόγραφο, του λέει ο Βασίλης, νεαρέ, σε ποιο τμήμα είσαι εσύ? Α2, λέει ο νεαρός. Ωραία, θα είμαστε μαζί φέτος. Εντάξει, το ξέρεις, έχει κυκλοφορήσει αυτό τώρα. Ναι, χαζά. Βγάζουμε τον Ολυμπιακό, όλοι βγάζουν κόμπλεξ, λογικό είναι, ειδικά στο μπάσκετ. Πάει αυτό, το είπαμε, Σωτήρης, λέει το ξέρω, αλλά γέλασε για να μην προσβάλλει τον Γιώργο το Ιταλό. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς μας. Τρεις ζωή να έχουν. Αν προκύψει εισιτήριο για Άρη, θα μας ενημερώσει ο Σωτήρης μέσω της Μαριλής. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις, όπως το υποσχεθήκαμε, για την πρεμιέρα μιας υπέροχης παράστασης, ο κήπος, The Tangled Garden. Του Bruce Gough, του Βρετανού συγγραφέα, νομίζω Βρετανός, ναι, του Bruce Gough, σκηνοθεσία Δημήτρης Μιλωνάς, με τον Στέλιο Μάινα και την Κάτια Σπερελάκη σε δύο εξαιρετικές ερμηνείες. Απόψε η πρεμιέρα στο Θέατρο Αμαλία, ώρα 9 και 4. Το Θέατρο Αμαλία, μην τρομάζετε κάποιοι, είναι ανατολικά, γιατί όχι, έχει μισό αιώνα ιστορία το Θέατρο Αμαλία, έχει περάσει η μισή τέχνη της Ελλάδας από εκεί μέσα. Απλά ανακαινίστηκε τώρα από τον Θανάση τον Κατσικά και την σύντροφό του. Έχει γίνει πραγματικά πανέμορφο. Είναι λίγο πάνω από το Radio City. Δηλαδή είναι λίγο πάνω και μέσα δεξιά από το Radio City. Ο απίζω όλος που δεν αστοχεί ποτέ είναι έτοιμος για το NBA. Τι κάνει το παιδάκι ρε? Το ίδιο παιδάκι είναι? Φτου φτου φτου, τι κάνει ρε εσύ? Παιδιά, ένα μωράκι πρέπει να είναι περίπου 8 μηνών, Σωτήρη. Παραπάνω, άντε να είναι ενός έτους. Που έχει στις βολές, στο δωμάτιο μέσα, σουτάρει βολές και όλες μπαίνουν μέσα. Απίστευτο. Απίστευτο. Να είναι καλά, αυτού το παιδάκι. Ας πάει να παίξει εναντίον του ξεκολό. Στη Γαλλία. Με τη Γαλλία. Λοιπόν, απόψε 9 και 4 το Θέατρο Αμαλία, έτσι, λίγο πάνω και δεξιά από το Radio City. Από το Radio City είναι με τα ποδάρια 1,5 λεπτό. Όχι παραπάνω. Με βήμα κανονικό. Δίνουμε τρεις μονές προσκλήσεις και περιμένω σήμερα να ψιλογκρεμιστεί το σύστημα για το γενέθλιο live των Archive. Οι Λονδρέζοι Archive έρχονται για μία ακόμη φορά στη Σαλόνικα City για να γιορτάσουν τα 25 γενέθλιά τους. Δηλαδή, φανταστείτε, διάλεξαν τη Θεσσαλονίκη για να γενεθλιάσουν. Τραγικό για αυτούς, υπέροχο για εμάς. Archive, Σάββατο βράδυ, στο Principal Club Theater, τρεις μονές προσκλήσεις. Και δύο διπλές προσκλήσεις για την 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεπώς για όλα αυτά, τι κάνεις? Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις θέατρο ή live ή death. Death, έτσι, δέλτα, έψιλον, θήτα ή και τα τρία. Και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Βασικό θεματάκι σήμερα, βασικά, ειλικρινά, σήμερα αν ήμουν μόνος, θα έπαιζα μόνο τραγούδια με το Σωτήρι, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Και μετά από αυτό που ετοιμάσαμε, ας βάλει, άμα θέλει και κάτι από τον Def Leppard, μια φορά με τα τίσα τον Def Leppard, αλλά ας βάλει κάτι, όχι super hit, όχι super hit, α, το έχεις έτοιμο, το έχεις,
Το είχε έτοιμο. Του λέω όχι, σούπερ χίτε, σούπερ χίτε βάλω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ωραία. Άκου μπασογραμμή από πίσω. Άκου από πίσω μπασογραμμή, άκου. Μπασογραμμή, άκου. Καλημερίζω και Κωστή Τσαρό, ο οποίος είπε: εμένα μου αρέσουν και οι Def και οι Leopard. Ναι, υπάρχει group Def. Υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει Leopard. Λέω τώρα εγώ έτσι. Λοιπόν, τα βασικά μας θεματάκια για σήμερα. Τι φωνή έχεις για οποιοδήποτε παιχνίδι θέλεις εσύ. Τι φωνή έχεις για οποιοδήποτε παιχνίδι της ελληνικής Super League θέλεις να πιάσεις εσύ φωνή. Όχι επιθυμία, φωνή. Πέρα από ποια ομάδα υποστηρίζεις. Και θα πάρουμε μία ανάσα μουσική σε λίγο. Θα πω τι φωνή έχω εγώ για τα δύο μάτς της πόλης. Συγγνώμη, των ομάδων της πόλης της Super League. Αφού πρώτα πω ότι έχουμε και quiz Opticon Express για να αποχαιρετήσουμε περήφανα την εθνική ομάδα των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, quiz Opticon Express. Γιατί λίγο τον ρίξαμε αυτήν την εβδομάδα, τον Αντώνη The Master of Forasis Δημητριάδης. Jason Tatum. Μην κάνει σαρδάμ στο όνομα αυτό, ρε. Jason το παλικάρι. Jason Tatum, ο πανέμορφος, στυλάτος, 21χρονος, cool πόζερος, forward των Boston Celtics. Ο οποίος στα τελευταία τρία παιχνίδια τραυματίας on δεν αγωνίστηκε. Εγώ λέω από τη Γαλλία δεν χάναμε με Jason Tatum. Το παιχνίδι έληξε με διαφορά 10 πόντους. Στο τέλος έγινε 10 πόντους. Στην ουσία ήταν 5-6 πόντοι. Εγώ λέω με Jason Tatum θα νικούσαμε και τον Λοκατέλη, τον διαιτητή, και τον Φιλιππινέζο διαιτητή, που η γυναίκα του τον έψαχνε, νόμιζε ότι εξαφανίστηκε ο άντρας της. Και κάποιοι γείτονες είπαν στην τηλεόραση έπαιζε παίζει ο άντρας σου και σφάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας Φιλιππινέζος. Δηλαδή, αν κάνουν μια περατζάδα από πάνω οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν κάνουν ένα πέρασμα έτσι, στείλουν ας πούμε ένα αεροσκάφος που να γράφει απάνω Enola Gay 2. Enola Gay το sequel. Θα είναι αλυταράδες, θα είναι φωνιάδες των λαών, δολοφόνοι, φασίστες. Αλλά άμα τους φάζει ένας κακόμοιρος, είναι όλα καλά. Ένας Φιλιππινέζος, η γυναίκα του δεν ξέρει, νόμιζε εξαφανίστηκε. Είχε Amber Alert στις Φιλιππίνες και είπαν κάτι γειτόνες, καλέ. Το λέμε στην τηλεόραση, λέει τον άντρα σου. Φοράει ένα κάτι, μια γκρι μπλούζα, λέει, και κάτι από δίπλα ορίζονται Αμερικάνοι. Εντάξει. Και φυσικά και τον Γιώργο τον Μπρουσανίδη, ο οποίος στα φτερνίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών έδινε φάουλ. Ένας Έλληνας. Ένας Έλληνας. Που όταν ο Νέισμιθ πέταξε το τσαλακωμένο χαρτί στο καλάθι των αχρήστων στο γραφείο του, όταν έψαχνε να βρει κάποιο άθλημα για να παίζουν οι φοιτητές του στο κολέγιο σε κλειστό χώρο και έκανε την κίνηση εκείνη εκεί, τότε ο πρόγονος του Προυσανίδη που ζούσε δεν ήξερε τι σημαίνει σπορ. Δεν ήξερε. Αυτός ο Γιώργος Προυσανίδης καθάρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένας Φιλιππινέζος και ο Λοκατέλης. Ένας Ιταλός, ο Λοκατέλης. Λοιπόν, Jason Tatum φοράει το ίδιο βραχιολάκι στους καρπούς των χεριών του, αλλά σε άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα το ένα, άλλο χρώμα το άλλο. Για τους παρατηρητικούς, όχι για τους βλάχαρους, για τους παρατηρητικούς. Του έχει κάνει αυτές τις μέρες ο σκηνοθέτης, οι σκηνοθέτες των αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, 100 κοντινά στον πάγκο. Σαν να λένε δεν παίζει αυτός. Και αυτή την κατάρα. Και αυτός δεν έπαιζε. Τέλος πάντων. Τι βραχιολάκια είναι. Είναι το ίδιο. Σε διαφορετικά χρώματα. Τι είναι το βραχιολάκι. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου. Τι είναι το βραχιολάκι. Μία λέξη. Δεν κουράζεσαι. Δεν θέλουμε και περιγραφή. Μία λεξούλα. Το αποστέλνεις στο 54526. Στην κλήρωση, σωστές απαντήσεις για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράσου Όπτικον Εξπρές. Έτσι, αποστολή στο 54526. Για θέατρο, θέατρο, για απόψε, με Στέλιο Μάινα. Για death, death. Για archive, γράφεις live ή archive. Σε λίγο τις καλημέρες μου στα πρώτα μηνύματα. Να πω ότι κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης του ενός αγώνα σχεδόν εστίασε στους καρπούς του. Όπως τους είχε έτσι ενωμένους, καθώς στα χέρια του, τις παλάμες του, εστίασε βασικά στους καρπούς του. Για να φανούν τα βραχιολάκια αυτά. Οπότε, εντάξει, αν είσαι παρατηρητικός, έχεις τύχη για κούτρα, καλή κούτρα, με νέα συσοδεία γυαλιά ηλίου.
Λοιπόν, το 501, αγαπημένο μου Παοκτσάκη, ξέρεις εσένα, δεν κατάλαβα χθες υπήρχε περιμαδιού έγινε εδώ ρε φίλε. Και έβγαλα και ονόματα από τρεις σκληρώσεις. Που ήταν τέσσερα, νομίζω δύο και δύο. Δεν. Πρώτα απ' όλα, να καλημερίσω τα παιδιά, αγόρια κορίτσια, εννοείται περισσότερα αγόρια, τα οποία με χαιρέτησαν χθες τους Sisters of Mercy. Πολύ πολύ ωραίο live, πολύ πολύ ωραίο live, αλλά φυσικά οι δύο εκατέρωθεν του Άντριου Έλντριτς, αυτοί οι καινούργοι, εντάξει, δεν είναι Sisters of Mercy, εννοείται, αναμενόμενο αυτό, αναμενόμενο. Τίμιο όμως, πολύ καλό live που έβγαλε ένταση, μια μισή ώρα γεμάτη με κομμάτια τα οποία σκοτίνιασαν πανέμορφα και εγωιτευτικά την εφηβεία μας τότε στην Θεσσαλονίκη, που δεν είχε Πάολα, που δεν είχε Βέρτη, που είχε ξύλο και χαβαλέ στην προξένου Κορομιλά, με τον αστυνομικό εκεί στο κουβούκλιο της πρεσβείας, το πρόλαβε σωτήρι εσύ, ε? Το προξενείο το αμερικάνικο, στην προξένου Κορομιλά, πίσω την παραλιακή, το πρόλαβες, που είναι τώρα το ξενοδοχείο. Στο κουβούκλιο. Α, στο προξενείο, και εγώ, γιατί πράγμα μπήκες, να φύγεις, και εγώ έχω μπει, ναι. Και εγώ έχω μπει, έδινα στους Αμερικάνους πληροφορίες, ναι. Και εγώ έχω μπει, βέβαια, εννοείται. Είχα δουλέψει και στην έκθεση εγώ. Έχω στήσει το αμερικάνικο περίπτερο. Τι μισθό πήρα, ξέρεις. Χαβαλέ έκανα. Φαντάσου. Ήταν ρε παιδί μου, ζητούσαν οι Αμερικανοί και τα πήρε. Ήταν ένα συνεργείο και αρχιμάστορες. Και πήρανε παιδιά για βοηθούς. Εγώ τότε 17 ετών. 17 μισό. Άντε 18. Πηγαίναμε το πρωί, μεσημέρι φεύγαμε. Με δύο break μέσα. Φέραν οι Αμερικάνοι, δεν φαντάζεσαι. Μας κοιτούσαν από γύρω οι άλλοι, οι Έλληνες, ξέρεις, από τα... μας κοιτούσαν, ρε παιδί μου, σαν, ξέρεις, τι είναι αυτό, τι τρώνε, τι είναι break. Για δεν κάναν break, δεν κάναν break οι άνθρωποι, κάναν κανένα μισά, χαβαλέ, ξέρεις. Πρέπει να, άστο, ήμουνα βοηθός του βοηθού του βοηθού. Τώρα με κόβεις εμένα, ρε παιδί μου, τι με κόβεις να κάνω, δεν ξέρω να βιδώνω βίδα. Πες μου εσύ, γιατί θα με έπαιρνε στο σπίτι σου να κάνω. Τι, ότι παθαίνει κάτι και να μου πεις, έλα να με βοηθήσεις. Γιατί πράγμα θα με έπαιρνες, πες μου. Για λάμπα, για βρύση, τι. Η μάνα μου έλεγε, εσύ λέει, τη λάμπα τη βιδώνεις προς τα αριστερά. Είναι απίστευτο, Θεός χωρέστη, δίκιο έχει η γυναίκα. Πήρα αυτό που έπαιρνε τότε, το βασικό, ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, πήρα εγώ επί δύο. Δύο μηνιάτικα πήρα γεμάτα. Έκανα χαβαλέ, έζησα 5 μήνες, 6 μήνες με εκείνα τα λεφτά. Χαβαλέ. Χαβαλέ. Και είχα πάει και μέσα στο προξενείο τότε, ναι. Ωραίες μέρες. Και το διαλύσαμε μετά. Στη διάλυση κάτι έκανα. Γιατί μου λέει, πάρε, λέει, και κλώτσα αυτό εδώ πέρα. Α, εντάξει, κλωτσούσα. Αυτό, να, ξυλός να βγει. Εκεί στη διάλυση κάτι έκανα. Στη δημιουργία ήμουνα. Λοιπόν, εύχομαι ολόψυχα πάντως σε αυτή την αγωνιστική. Α, τι ξεκίνησα να πω, ρε Σωτήρη, από όλο αυτό. Τι πήγα να πω και ήρθαμε σε αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Α, ναι, για Sisters of Mercy, ναι. Το αμερικάνικο προξενείο εκεί πέρα, έτσι, που ο αστυνομικός φιλούσε και δεν ήξερε από πού θα του έρθει. Πάνκιδες, μεταλλάδες, μόικανς, φεύγανε γιαούρτια, αυγά, ξύλο από το Σνούπι απέναντι. Ωραία χρόνια τότε. Θυμήθηκα αυτά τα χρόνια. Είδα πολλούς χθες που τους θεωρούσαν νεκρούς. Αλλά ζούνε. Ζόμπι βέβαια, αλλά ζούνε. Η γενιά μου ζει και υπάρχει και ήταν στους Sisters of Mercy, εννοείται. Λοιπόν, να το βάλουμε μορφή quiz. Εύχομαι ολόψυχα να ξεκινήσει πετυχημένα ο Νικόδημος. Ξαναρχίζει η Super League, έτσι. Εύχομαι ολόψυχα να ξεκινήσει με επιτυχία ο Νικόδημος, τον οποίο λατρεύω και του οποίου διάβασα 1/3 συνέντευξης, θα διαβάσω την υπόλοιπη σήμερα, και λέω, ρε παιδί μου, ναι, γι' αυτό τον λατρεύω από τότε που ήμουν μικρός, τον Νικόδημο. Κανένας άλλος, κανένας Έλληνας τέτοια συνέντευξη, κανένας Έλληνας. Θα διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα μετά, έτσι. Λοιπόν, τι φωνή έχετε για ΠΑΟΚ, τι φωνή έχετε για Άρη, τι φωνή για Ολυμπιακό, τι φωνή για Ξάνθη, έτσι. Παράδειγμα, Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Διπλό, απλά πράγματα, σαν φωνή, το λέω εγώ, έτσι. Αυτά. Εμμανουήλ, καλημέρα, μπαίνεις για έκθεση. Ζαφύρη, καλημέρα, και για τα δύο. Νίκο, καλημέρα. Και βλέπω γίνεται ήδη ψιλοχαμός. Καλημέρα, καλημέρα Ελεάνα, καλημέρα Χρύσα για Archive, εννοείται, εννοείται, ναι, πολύ πολύ καλή μπάντα, εννοείται. Πάμε σε break, πάμε στο πρώτο break και θέλω να μου δώσετε καμιά ιδέα. Σήμερα είναι Κορνηλίου Εκατοντάρχου, έτσι. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Εγώ εύχομαι χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στη σειρά μου.
τον Κορνήλιο τον Εμμανουηλίδη, τον ημιψηλό εφοπλιστή. Κορνήλια, καλημέρα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Αριστίδου, Κρονίδου, Αμάτου, Στρατονίκου και Άλμπεους. Καλημέρα και στους φίλους μας τους Αλμπίνους και ειδικά τον Παναθηναϊκό που έρχεται στη Μαρμίτα. Αγαπημένος, πολύ πολύ ωραίος. Αγαπημένος Αλμπίνο. Να είσαι καλά, ξεχνά το όνομά του τώρα. Λοιπόν, Κορνηλίου Εκατοντάρχου, με τι κομμάτι να μπούμε για να ευχηθούμε στους Κορνήλιους? Ρωτάει ο παραγωγός και πηγαίνει σε διάλειμμα. Είναι και το είπα Αριστίδου, αλλά είναι επίσημα γιατί ξανά το ξανα. Βοήθεια, ποιος Άριστες? Αμάν ο Αριστίδη Παναγιωτίδη, έχεις. Από Σωτήρη Δασκαλάκη, από Παναγιώτη Παπαδόπουλο και από Μάριο Ασλαμά, χρόνια πολλά καλά και ευτυχισμένα, παλικάρι μου. Άντε μια μέρα και με μικρή μύτη, παλικάρι μου, Άρη μου. Πάντα σε έβλεπα στο Μετρόπολης που ερχόταν πρώτα η μύτη και μετά εσύ. Κόρη έχει ή γιο τι έχει, ρε? Δύο κόρες. Δύο κόρες να τους ζήσουνε, να τους ζήσουν ολόψυχα, το εύχομαι, εννοείται. Μοιάζουν τον Άρη τη μαμά. Άστο αυτό. Μύτη της μαμάς. Της μαμάς. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αχ, αυτά είναι. Χρόνια πολλά, Κορνηλίες μου. Κορνηλία, όμορφη μικρή τσομπάνα από τους τεράστιους, πραγματικά τεράστιους και άκρος επιδραστικούς τσομπάνα ρέιβ. Τους καλημερίζω. Τον Ντούρου, τον Δημήτρη, τον Γιώργο. Τεράστια μπαντάκλα. Τεράστια μπαντάκλα, πραγματικά. Και είχαμε πολύ καιρό να βάλουμε τσομπάνα ρέιβ. Και ειδικά το Κορνηλία. Έχουμε καμιά τριάρα χρόνια, τεσσάρα. Χρόνια πολλά και καλά στις Κορνηλίες και στους Κορνήλιους. Έτσι, αλλά και στους Άρης, Αριστίδηδες. Πέφτει ξύλο εδώ πέρα, πέφτει ξύλο. Αγαπητή Μαρία, να σου πω κάτι. Ό,τι μου δίνουνε, δίνω. Τώρα δεν είπε για archive, λες να μου δίνανε διπλές, μακάρι να μου δίνανε τριπλές. Δεν τις παίρνω εγώ. Εντάξει, είναι ακριβά live, ακριβές παραγωγές, δηλαδή και το ότι μας έδωσε τρεις μονές, τι να, okay, ας πούμε. Λες να έχω, να είναι διπλές και εγώ από βίτσιο να λέω μονές. Η χαρά, γιατί για το θέατρο δίνω διπλές? Γιατί για ΔΕΘ. Εδώ ΔΕΘ μας δώσανε 10 μονές και τις κάναμε εμείς ζευγάρι για να γίνουν διπλές. Δε τι έλεος. Καλή τύχη συγκλήρωση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δύο διπλές προς Λυσούλες. Ο Κήπος, Παραστασάρα, πρεμιέρα απόψε. Με Στέλιο Μάινα, Κάτια Σπερελάκη, 9 και 4 στο θέατρο Αμαλία, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τρεις μονές για το live των Λοδρέζων Archive αύριο το βράδυ στο Principal Club Theater και δύο διπλές για την 84η ΔΕΘ. Πηγαίνεις ή σήμερα ή αύριο ή την Κυριακή. Και τη Δευτέρα, αν θες, αλλά Δευτέρα θα μπει σκούτρα γιατί θα έχει τελειώσει η έκθεση. FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφει θέατρο ή live ή γυαλιά ή και τα τρία αποστολή. Δέθη και τα τρία αποστολή στο 54-526. Για τα γυαλιά, το κουιζάκι, Jason Tatum, ο forward των Celtics, το νέο αστεράκι των Celtics, ο 21χρονος, φοράει σε όλα τα μάτς στον μπάγκο τώρα τραυματίας το ίδιο βραχιολάκι και στο ένα και στο άλλο χέρι. Σε διαφορετικό χρώμα. Τι βραχιολάκι είναι? Απαντά σωστά, μπαίνει στην κλήρωση για Opticon Express ή Ηλίου ή Οράσεως. Μία απόπειρα έχουμε, η οποία ανήκει στο 501 τον Παοκτσί, που λέει «Πλάκα θα έχει να βγάλαν βραχιολάκια να σώσουμε τους γκέι». Λέω τώρα, τόσα και τόσα βγάλανε. Ο Γρηγόριος λέει «Δεθ καλημέρα, υπέροχο, όμορφο, μα πάνω απ' όλα μαγικό που σου κου». Νομίζω, Γρηγόριο, ταιριάζει εδώ το «και». Έτσι, όχι «μα». Υπέροχο, όμορφο και πάνω απ' όλα μαγικό που σου πω, αλλά και έτσι το δέχομαι. Είσαι ωραίος, είσαι σταθερός, σκληρώσεις. Τρελαίνομαι να ακούω λίμπερο. Ξέρεις εσύ, Μαριούλη μου, λέει ο 308, ο οποίος προφανώς είναι ο Χριστόφορος. Χριστόφορε, το έμαθες ότι έρχονται στο χωριό μας οι Λόρντι για να παίξουν αποκλειστικά για σένα hard rock, αλληλούια! Μήνυμα Παναγιώτη Παπαδοπούλοβιτς. Σε λίγο ξεκινάει ο Γολγοθάς των Ισπανών. Εδώ είμαστε μαζί, Χαμίνη. 2.45 δίνει η νίκη των Αυστραλών. Πάμε ρε Νικέιβ, μαζί εννοείται. Μη δούμε κανένα άσχημο όνειρο εδώ. Εννοείται Australia. Εννοείται ότι είμαστε down under. Εννοείται ρε φίλε ότι είμαστε birthday party και Νικέιβ and the bad seeds. Και Midnight Oil και φυσικά AC fucking DC ρε παλίκαρέ μου, ρε Παναγιώτη, εννοείται. Μην δούμε κανένα άσχημο όνειρο, full Αυστραλία είμαστε, από πάνω μέχρι κάτω, κίτρινα πράσινα, πράσινα κίτρινα. Χαιρετούμε τους ομογενείς μας ακούνε στην μακρινή και φιλόξενη Australia.
Ο Αλέξανδρος μπαίνει για την ΔΕΘ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι ευγενικό, τι τρυφερό. Μαρία, καλημέρα για θέατρο. Ιωάννα, καλημέρα για το live. Ο 899 λέει: Άρε Σαλονικούλα, η ΔΕΘ σε μάρανε. Αντί να καταφέρεις να έρθει ο τεράστιος Τζον Κλίς για μία παράσταση εδώ, κάθασε με τον Ντάμπο και την παρέα του. Λίγο sorry. Νόμιζα ότι τα λέει για τα λεφαντάκια της Ινδίας. Δεν κατάλαβα. Κάθεσε εδώ με τον Ντάμπο και την παρέα του. Αυτό εννοεί, έτσι. Για τα λεφαντάκια, έτσι. Που έχουμε γεμίσει, ναι, είναι ελεφαντονίκη, έτσι. Να κάνω και ένα σχόλιο εδώ. Πέρσι ήταν τιμόμενη χώρα, είπα. Και είχαν, υπήρχαν, ο διάκοσμος ήταν, κρεμότανε παντού. Τσιμισκή, Αγγελάκη και άλλους κεντρικούς δρόμους. Τριάδες αστεριών, μπλε, άσπρα, κόκκινα. Από την πρώτη μέρα που μπήκανε, όταν ξημέρωνε η νέα μέρα, συνέχεια υπήρχαν κάτω στο δρόμο γκρεμισμένα αστέρια. Τώρα ούτε ένα ελεφαντάκι. Προφανώς, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι κακοί άνθρωποι, ενώ οι Ινδοί είναι καλοί. Η οποία Ινδία, ποια μακάβρια πρωτιά έχει? Τι μακάβρια πρωτιά έχει? Ρωτάγω τον Χρύσανθο. Σε βιασμός. Που μεγαλώνει. Μπράβο ρε σκύλε. Και σε παιδό τέτοιο. Μπράβο. Μπράβο. Αν μία μέρα δεν καλά, γίνει... αυτό το γεγονός ότι υπάρχει εγκληματικότητα εκεί και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι στο εμπορικό κομμάτι δεν πρέπει να υπάρχει προβολή ή οτιδήποτε άλλο. Βρε, όχι, εννοείται ρε, και τους καλωσορίζουμε και yeah. Ότι αγαπάμε όλους τους λαούς. Εννοείται, εννοείται. Αλλά να καταδείξω την οτροπία. Κάποιοι, προφανώς ιδεολόγοι, γκρεμίζανε τα μισά αστεράκια και είχαν πέσει τη δεύτερη μέρα. Ωραία, φίλε, τι είσαι δηλαδή, εσύ, τι είναι, δηλαδή. Δηλαδή, πραγματικά. Η φιλοξενία. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αλακάρτ. Ως εκπομπή δεν μπορούμε να παίρνουμε κάποια λεφτά από αυτό. Αφού του υμνεί καθημερινά, λες και παίρνει 5.000 το μήνα. Α, μίλα λίγο. Πώς το λέω. Κάνει ήδη αναφορά. Γκρέκο, καινούριο. Ναι. Όχι, άμα θέλουν, μπορούμε να παίρνουμε τα μισά από την Αμερική και τα μισά από την Αγγλία. Γιατί όχι. Τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί όχι, ναι. Εννοείται. Δηλαδή να κάνουμε ένα χωρικό, ναι. Ένα deal. Δώσουμε ναι. Και ποσοστά. Δε, ένα deal. Ένα deal με αυτούς. Τα λες που τα λες. Ναι. Τουλάχιστον να έχουμε ένα όφελος. Sorry, Χρήστα, δε. Ναι. Ξεκίνησε νομίζω Αυστραλία. Βάλε, ρε φίλε. Αυστραλία. Αυστραλία, Ισπανία, ματσάρα. Ματσάρα είναι. Παίξτε όλοι. 2,45 Αυστραλία. Το δίνει Παναπαπαδόπουλος. Πάμε Αυστραλία γερά. Πάμε. She's gonna touch, touch too much. Ο Ρέστης μπαίνει για archive, τα φιλιά και την αγάπη μου, μέρες καλές, όμορφο, τρυφερό μηνυματάκι. Δώσε ασλαμή να δούμε τη Φουρέιρα να λυκνίζεται, να ανέβει λίγο η λίμπιντο, παιδιά. Πότε είναι η Φουρέιρα? Η Φουρέιρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι απόψε. Δεν μου αρέσει καθόλου ως γυναίκα. Καθόλου. Καθόλου. Ενώ στη ζωή μου, ο δασκαλάκης μου κάνει... Συμφωνώ μαζί του, δεν μου αρέσει καθόλου. Απορώ, ρε συμποτεία, ξέρουμε ότι ακούς. Ρεμποτεία. Σε κυνηγάν τόσα κορίτσια, τόσες γυναίκες. Δεν την έχεις δει από κοντά. Έχεις μόνο... Έχεις μία... Κάτι λέει ο Σωτήρης καλό. Θα μας πει λέει ποιον θυμίζει. Με ποιον. Ναι. Όχι. Αλήθεια λες. Γι' αυτό εδώ το... Ναι. Περίμενε, ποιον είπα... μοιάζει, η Φουρέιρα. Σταμάτα ρε φίλε, κοπέλα είπαμε. Μην θες να την... Εντάξει, τα κανονίσαμε. Τις μοιράσαμε. Τι σχέση έχει? Ναι, όχι, δεν. Καμία σχέση. Μπράβο ρε Σωτήρη, μπράβο ρε Γατώνη. Φουρέιρα με τι... Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τι είπε ο άλλος. Τι είπε ο άλλος. Δεν την έχεις δει από κοντά. Ναι. Ενώ ας πούμε, Τζούλια Ρόμπερτς που πεθαίνω. Είμαστε όλη μέρα κοντά, τη βλέπω στο ένα μέτρο. Άμα τη δεις από κοντά, μπορεί να αλλάξει άποψη. Δεν υπάρχει αυτό ποτέ με καμία. Με τη Μαρίνα, του Ολυμπιακού. Περίμενε λίγο. Είμαστε όλη μέρα μαζί. Εντάξει, ρε φίλε, μια είναι όμορφη η Μαρίνα. Άλλο λοιπόν, αν την έχω δει. Ήδη πέθανα όμως. Ρε φίλε, περίμενε. Δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που αλλάζει την άποψη η φωτογραφία με το live. Γιατί τη Φουρέιρα, θα σου πω. Την έχω δει 800 βίντεο κλειπ κοντινά, συνεντεύξεις με άλλο μαλλί, με αλλιώ, με μαλλιό. Τη Φουρέιρα στην ουσία την ξέρω πιο καλά από σένα. Πιο καλή οπτική επαφή από σένα έχω. Οκτώτε, τι, άμα μου άρεσε κάτι που να κάνω. Την μπροστά ή την πίσω όψη. Ρε, την κοπελίτσα της Ξάφης, τη μεταφράστρια, τη Μαρία. Ναι. Τη βλέπω πρώτη φορά. Χαλιά μούτρα. Και αφιέρωμα εδώ πέρα. Μπράβο, είναι ναι. Ελληνοχιλιανή που μένει στην Κατερίνη η κοπέλα. Ναι. Σπουδάζει στην Ξάφη. Μάλιστα, ναι. Αυτή η κοπέλα μένει στην Κατερίνη, θα λυποθυμίσουμε. Ναι. Στην Κατερίνη. Ναι, με τον κύριο Κώστα μαζί. Ναι, το μόνο καλό που είχε είναι ο κύριο Κώστα. Ναι. Η Καταρίνη ξέρει τη βγάζει, Σωτήρη. Χθες Ζαγόρα ακούγεστε. Φορτηγατζίδες και ποδοσφαιριστές. Ζαγόρα ακούγεστε. Ζαγόρα χθες άκουσα για περίπου
8 λεπτά. 1 και 20 βγήκα. Αυτό. Βγήκε μία και μίλησε γιατί. Ξεπούλημα. Η δράμα, παπατζίδες. Ξεπούλημα. Στην Ομόνια, οι 9 στους 10 είναι παπατζίδες. Ξεπούλημα. Επειδή βγήκε εσύ. Λέγανε ναι. Τι θα γίνει ναι. Αν ναι. ο Καρυπίδης πάει στο Open. Και αν θα πήγαινε στο Open. Τι να πάει, και ηρωνευόντουσαν οι παοξίδες. Να δώσει συνέντευξη. Τι να κάνει. Όχι, όχι. Τηλεοπτικά του Άρη στο Open. Α, συγγνώμη. Και ηρωνευόντουσαν οι παοξίδες. Και πού να πάει. Και του λέγαμε, ήταν ανάποδα. Μα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ έπρεπε να πάει στο. Και είχε ο πρόεδρος του Άρη κανάλι. Και γελούσανε. Ναι. Ξεχάσανε ότι υπήρχε κοντομινάς με Αλφα και Αλφα Digital κάποτε. Με Ιντερσάτ εκεί πέρα τον τεράστιο Batman. Ναι. Και πήγαινα εγώ και έλεγα ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο κτλ. Ο Αλφα που είχε τότε. Ο Αλφα είχε και του ΠΑΟΚ, δεν είχε, ο Digital. Τα δικαιώματα. Σωτήρη, δες τη σερτάρα. Κεντρική τέτοια δεν είχε, κεντρική διαχείριση. Τη σερτάρα Αυστραλία. Εγώ έχω κάνει πάντως σίγουρα, φίλε, μετάδοση. Σίγουρα έχω κάνει μετάδοση. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-4 με Καζναφέρη. Το έχω κάνει εγώ. Το θυμάμαι γιατί το έχω κάνει εγώ. Στον Α είμαι. Α, περιγραφή κάνω τέτοιο. Πώς το λένε. Στιγμιότυπα. Στιγμιότυπα κάναμε τότε, ναι. Που πέφτει το. Σωτήρη, Γιώργος Ιταλός. Συγχαρητήρια στον Σωτήρη Δασκαλάκη για την επιλογή του Κορνηλία. Σίγουρα αυτός το διάλεξε, όχι εσύ. Έγινε, ρε Γιώργο Ιταλός. Ναι, γιατί, τι θες. Έγινε, να είσαι καλά. Τι σερτάρα φοράει για ζέσταμα η Αυστραλία. Πεθαίνω. Φοράει πικ. Εταιριάρα. Νομίζω είναι η μόνη ομάδα που φοράει πικ. Καμιά άλλη δεν φοράει πικ. Πάμε, ρε Αυστραλία. Και από την πικ τα παίρνεις. Πάμε. Ούτε καν όχι ιδέα. Ούτε καν, δεν έχω και κάτι πικ. Από ό,τι θυμάμαι δεν έχω πικ. Να σου δώσουμε μια. Αν έχω. Μια φανέλα της Αυστραλίας. Αχ, αν αχ καλέ! Αχ, τι είπα, αυτή είναι ο παδί. Αυτό εδώ με το καγκουρό και το πορτοκαλί μπλουζάκι ήταν ο παδό. Τι είπε χθε ακροατή. Με την σύζυγό του πατέρα του παιδιού. Τι είπε ο οικογενειάρχη αυτό. Σα ακούρε σχεδόν κάθε πρωί. Ναι. Λέει ο Τσαλτίδης. Ο Τσαλτίδης. Με τρελαίνει ναι. Που νομίζει ότι κατέχει για όλα τη μεγάλη αλήθεια. Λέει σε παρακαλώ, ρε. Δεν την κατέχω για όλα τη μεγάλη αλήθεια. Αλλά για τον αθλητισμό τη Θεσσαλονίκη κατέχω όχι τη μεγάλη. Την μοναδική αλήθεια. Την μία. Όχι την δική σας αλήθεια. Συνεχίζει από εκεί που έμεινε χθες ο Χρύσανθος. Λοιπόν, μηνυματάκι. Αγαπούλες μου, καλημέρα. Φιλάκια και σας εύχομαι ένα τέλειο σουκού. Είναι η γλυκιά Βαλεντίνα. Γεια σου, ρε Βαλεντίνα. Μήνυμα πάντα. Βαλεντίνα ή Βαλεντίνη. Βαλεντίνα. Μήνυμα ζωής και φωτός. Βαλεντίνα, να είσαι καλά. Μας έλειψες. Ο Νίκος μπαίνει για την έκθεση και για το θέατρο. Εσπάνια. 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 Ιωάννης. Καλή τύχη στη δήλωση για τους Αρκάι. Εσπάνια. Ούτε για αστείο, ούτε για αστείο. Ούτε πάμε, για αστείο. Ρε, πάμε, ρε, Ισπανία! Λοιπόν, να πω τι φωνή έχω για τρία παιχνίδια. Για τρία. Όχι, όλα θα τα πούμε. Άνοιξε. Θα τα πούμε όλα. Εδώ είμαστε. Άνοιξε. Ορίστε, άνοιξε. Μπροστά σου. Τι μπροστά μου. Και διαιτητές. Μπροστά μου. Πάμε χρονικά. Σάββατο 14/9. Ναι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, διαιτητής Τζοβάρας. Έχουμε πολλές ελπίδες. Είναι ο διαιτητής που στο Καραϊσκάκης πήγε και είδε. Στο Μπενάλτ με Αστέρα Τρίπολης και είπε δεν είναι στο πλάνο το πολύ πολύ μακρινό. Άρα έχουμε ελπίδες. Δεν είναι αυτός. Είναι κομμωτή. Αυτός ήταν το ΒΑΡ. Λάθος κάνεις. Εσύ κάνεις λάθος. Ήτανε μέσα αυτός. Όχι. Ο Κουμπαράκης ήταν μέσα. Α, ο Κουμπαράκης. Αυτός είναι διαιτητής ΒΑΡ. Συγγνώμη. Συγγνώμη εγώ πες. Ακριβώς. Συγγνώμη, ναι. Εγώ. Συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη είναι εγώ. Ο Κουμπαράκης από την Κομωτινή ναι. Εκείνος που ο Τζοβάρας του δείχνει το πλάνο το δεν πάρα δείχνει, πάρα πολύ δεν μακρινό. Δεν δείχνει ο διαιτητής το πλάνο. Η εταιρεία το δείχνει. Η εταιρεία είναι κακιά. Η εταιρεία είναι αυτός είναι που του λέει του Κουμπαράκη ότι υπάρχει πέναλτι. Ναι. Γιατί αν δεν του πει ότι υπάρχει πέναλτι δεν πάει στο ΒΑΡ. Έτσι. Ωραία. Άρα έχουμε άρα πίδες. Παρά την προπαγάνδα που αναπαρήγαγες και εσύ ήταν κάτι άλλο τελείως διαφορετικό αυτό ναι. Που είπαμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θα δώσει μούφα πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Να πω κάτι. Μούφα πέναλτι στον ΠΑΟΚ θα δώσει αυτός ναι. Γιατί έχει φάει το ξεφωνητό ναι. Τόσο καιρό. Γιατί έτσι πηγαίνει. Ναι. Έχει βάλει το ξεφωνητό να πει ορίστε, ναι. Παιδιά, και στον ΠΑΟΚ δώσαμε. Ναι. Ναι, όχι το μάτς είναι. Το φοβούνται πάρα πολύ οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, λογικά. Υπάρχουν από αυτά. Διπλό άνετο. Αλλά εγώ πλέον φοβάμαι, ενώ το βλέπα επί μέρες χι, φοβάμαι ότι θα έχουμε άνετο διπλό και ο Παντελίδης τη Δευτέρα στον Ατρόμητο. Πάμε παρακάτω. Σου δίνω και τον προπονητή. Πάμε. Ναι, και εγώ αυτό φοβάμαι. Άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ. Τι φοβάσαι, σου λέω. Ενώ για μέρες το έβλεπα χι. Όχι άνετη, όχι άνετη γιατί δεν είναι καλά. Άνετη. Αλλά θα κερδίσει. Εντάξει. Διπλό. Ωραία. Όφι. Ένα-ένα. Ναι. Ναι, πάμε παρακάτω. Όφι Πανετολικός με διαιτητή Καραντώνη. Βέρειας. Βέρειας, ο Καραντώνης. Ναι. Κάνα ρεβανάκι, ο Καραντώνης. Στείλτε κανένα χοχλιούρο, ρε. Εσύ. Αν ακούει ο χοχλιούρος, να στείλει για σλαμά ρεβανί. Τον κάνω τόση διαφήμιση. Χι. Και εγώ χι το βλέπω αυτό. Χι. Και εγώ πολύ χι.
Πάμε τώρα. Ολυμπιακός Βόλου, συγγνώμη, Ολυμπιακός Νούπουσου Βόλος με διαιτητή Φωτιάδη. 4-0. Εγώ το βλέπω άσο. 4-0. Εγώ η μόνη περίπτωση να είναι 2-0 είναι επειδή έρχονται από διακοπή. Πάμε παρακάτω. Σωστό. Και πάμε τώρα στην Κυριακή 15-9. Ένα από τα πιο στάνταρ για μένα διπλά στην Ευρώπη. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης με διαιτητή τον Τσαμούρη. Το έχω παίξει χ. Ναι. Το έχω παίξει διπλό. Ναι. Αλλά θα βγει χ. Επειδή το έχω παίξει διπλό. Αν το παίζα χ, θα βγαίνει διπλό. Ναι. 2 χ εγώ. ΑΕΚ Λαμία με διαιτητή τον Μανούχο. Με Μανούχο η ΑΕΚ θα κερδίσει άνετα. Καράσος είναι. Καράσος. Καλά, και το... πάμε τώρα. Πανιόνιος Λάρισα. Για εδώ δεν έχω καμία φωνή. Να μην παρεξηγηθούν οι Λαρισαίοι που μας ακούνε και είναι θα πολλοί. Βλέπεις τον διαιτητή. Εύχομαι. Διαιτητής δεν το είπα. Ο διαιτητής είναι ΕΠΣ Μακεδονίας. Μακεδονίας. Παλικάρι από τα λίγα. Μπράβο. Πάρα πολύ καλός. Άρα το ο ΒΑΡ όμως. Θα τα βλέπεις. Είναι ο Κούγιας εδώ στο παιχνίδι. Ο ΒΑΡ όμως. Ο Κούγιας είναι στο ΒΑΡ. Ο ΒΑΡ όμως είναι Διαμαντόπουλος. Ναι. Ο οποίος μπορεί και να είχε μία αφίσα που να έγραφε το 21 πάνω από το κεφάλι του κάποτε. Λοιπόν, είναι από εκεί αυτός. Ο συγκεκριμένο λοιπόν, είναι λίγο περίεργο το 21, μάτς, το κατάλαβα, διότι ο Πανιόνιος πλέον ναι. ανήκει σε άλλο μπλοκ. Πήρε προπονηταρά. Εύχομαι ο Λόψκα, καλή τύχη στον Νικόδημο. Νικόδημε, καλή καλά. Τύχη, δεν υπάρχει. Μείον 6 έχει ο Πανιόνιος. Πάμε ρε Νίκη. Πάμε ρε Νίκη Παπαβασιλείου. Φίλε, έχει μείον 6. Διαβάζω κάτι. Θέλω να μου πει ο Σωτήρης και ο Χρύσανθος ποιο Έλληνα προπονητή με το σφαίρο. Δεν είναι τέτοιο ρε φίλε, δίνουμε προγνωστικά. Θα πας με ναι. εκεί. Ωραία. Χ. Εγώ. Εδώ δεν έχω φωνή. Δεν έχω φωνή. Μόνο επιθυμία, όχι με κακία για τη Λάρισα. Έτσι. Ωραία. Sorry από του Λαρισαίου. Ναι. Και πάμε στο Άρης Παναθηναϊκός με διαιτητή Φωτιά. Με, Βαρ, με βοηθούς, με βοηθούς. Σινιωράκη, είναι ο ανιψιός του Σινιώρη του Ιταλού. Ναι. Στεφανή και τέταρτο τον Βρέσκα και Βαρ Παπαπέτρου. Παπαπέτρου, δηλαδή βάλαν Αθηναίο στο και Βαρ. Και Σαμοήλη. Αθηναίο στο Βαρ. Δηλαδή από το σύνδεσμο Αθηνών. Από την έρθει έρθει. Και αυτό, μωρέ, αλλά και 100 μας άλλα έχει παίξει ο Παπαπέτρου. Δεν βάζανε Θεσσαλονίκη. Καθάρι. Α, έλα το. Α, όχι, μπερδεύτηκα. Μισό λεπτό. Αν βάζανε Μακεδονία, θα ήταν τέτοιο. Χειρότερα. Ναι, αν έβαζαν στο Άρης Παναθηναϊκός Μακεδονίας. Γι' αυτό μην μιλάς. Δηλαδή, αν βάζα Χαριάδη, ας πούμε, ναι. ή Παπαδόπουλο. Ναι. Καλύτερα Αθηναίο, εντάξει. Ναι. Okay. Τι έχεις, να πω τη φωνή έχω γι' αυτό. Ναι. Εδώ και περίπου 5 μέρες. Δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Όχι επιθυμία. Όχι επιθυμία, έτσι. Ναι, ναι. Φωνή. Ναι. Αυτό που λέμε φωνή. Ναι. Όχι επιθυμία. Ναι, ναι. Δύο χ. Ένα αποτέλεσμα πες. Ο, διπλό. Ωραία. Άσος. Και σκόρερ Χρήστος Δόνης. Εντάξει. Θα μειώσει 3-1. Και σκόρερ Χρήστος Δόνης το που λένε. Θα δει. Την Κυριακή δεν λέω τίποτα. Γιατί θα πω τίποτα. Θα δεις τον πραγματικό Άρη και θα μπουν και θα σέρνονται. Όχι, θα κερδίσει ο Άρης. Θα κερδίσει ο Άρης. Ωραία. Αυτό είναι εγώ σαν φωνή, έτσι. Δεν λέω ότι θέλω να νικήσω Παναθηναϊκό. Πάντως οι φωνές σου ποτέ, μα ποτέ δεν υπέρ των ομάδων που δεν συμπαθείς. Οι φωνές σου πάντα είναι αντίθετες. Πόσα μάτια του ΠΑΟΚ πέρσι τα έδωσε νίκη του ΠΑΟΚ. Για άλλους λόγους. Όχι γιατί είχες φωνή. Γιατί, όχι, είπα γιατί ήξερες το αποτέλεσμα. Είπα σαν φωνή. Το προέβλεψες εννοώ. Με βάση τη δυναμική των ομάδων. Με βάση το πόσο καλό ήταν πέρσι ο αίτητος δαμπλούχος ο αόρατος. Ναι, 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 πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο γιατί? Αυτά. Τώρα περιμένω από εσάς τι φωνή έχετε. Εμείς είπαμε και διαβάζω μία μόνο απάντηση του Νίκη Παπαβασιλείου σε μία υπέροχη συνέντευξη. Στη Sport Day. Ρωτάει ο δημοσιογράφος. Ναι. Είναι αυτή η πιο επικίνδυνη προπονητική σου αποστολή στην καριέρα σου. Απαντάει ο Νίκη. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα με μείον 6 βαθμούς και 2 ήττες στο ξεκίνημα, απαγόρευση μεταγραφών, ναι, έτσι είναι. Παρά το γεγονός ότι έχω πάρει και στο παρελθόν ανάλογες επικίνδυνες αποφάσεις. Όταν δέχτηκα την πρόταση του Πανιωνίου, εδώ είναι το άλλο το ζουμί, μετά από μία συζήτηση με τους συνεργάτες μου, συνειδητοποίησα όλα αυτά που έχω κάνει στην πορεία μου στο ποδόσφαιρο. Προσπαθούσα σκεπτόμενος να βρω σε ποια πρόκληση στην ποδοσφαιρική μου ζωή είχα αρνηθεί. Δεν βρήκα καμία. Από τα 16 μου που μπήκαν 5 άνθρωποι στο πατρικό μου στην Κύπρο και μου έδωσαν μία πρόσκληση της Arsenal για να πάω στο Λονδίνο. Σε 16χρονο Κύπριο τότε. Όχι τώρα. Που πάει ο κάθε πικραμένος, τότε.
η συνέχεια και η πορεία μου με τον Όφη, του μεγάλου και αείμνηστου Ευγένιου Γκέραρντ, που διδαχτήκαμε πολλά για την μπάλα και ως άνθρωποι, η συνάντηση που είχα με τον Τέρι Γιόραθ, προσκυνώ, Τέρι, μιλάει επιτέλους άνθρωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Κύπριος βέβαια, για τον τεράστιο Τέρι Γιόραθ. Αν μιλήσεις σε 100 Έλληνες προπονητές, πεις Τέρι Γιόραθ, ποιος είναι ο Τέρι Γιόραθ, θα σε κοιτάνε σαν βλάκες. Τεράστια μορφή του βρετανικού ποδοσφαίρου, κυρίως 70's, εθνική Ουαλίας αρχηγός. Ουαλίας. Η συνάντηση με τον Τέρι... Τον Γκάρεθ Μπέιλ να ρωτήσεις, δεν τον ξέρει. Λάθος, δεν νομίζω. Η συνάντηση με τον Τέρι Γιόραθ στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μετά από αγώνα της Εθνικής Κύπρου. Με κατοχή. Και με ρώτησε με κατοχή, αν όχι. θέλω να παίξω... 3-0 η Ισπανία! Αν θέλω να παίξω στην Premier League. Ναι. Προπονητικά η πρόκληση της Σλόβαν Μπρατισλάβας με την οποία θυμίζω βέβαια. Δεν πήρε πρωτάθλημα για 1-2 βαθμούς. Σλόβαν Μπρατισλάβας ποια είναι? Που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Α, ωραία. Δεν πήρε πρωτάθλημα ο Νίκη με αυτήν για μία ανάσα. Για μία ανάσα. Έτσι, έκλεψαν οι Ισπανοί και φεύγουν στον ευνηδιασμό. Προτιμώ να ζήσω. 5-0 με κάρφωμα! Προτιμώ να ζήσω τις προκλήσεις παρά να αναρωτιέμαι μετά γιατί δεν το τόλμησα, γιατί δεν το έκανα. Καλή επιτυχία, Νίκη Παπαβασιλείου. Επαναλαμβάνω, όχι με κακία για τη Λάρισα, έτσι. Γιατί πάρα πολλοί Λαρισαίοι μας στηρίζουν, έτσι. Πηγαίνουμε σε break, δύο διπλές. Έτοιμος ο κήπος. Ο διασυρμός των πράσινων καγκουρό. Πόσο είναι, 5-2? 5-2. Η πρεμιέρα απόψε, Στέλιος Μάινας, Θέατρο Αμαλία, δύο διπλές, παραστασάρα. Τρεις μονές για... τίποτα. Τρεις... Δεν μου είπε όχι. Δώσε ένα εισιτήριο, δίνω εγώ τώρα. Ένα. Ένα εισιτήριο Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Τρεις μονές για τη Λαϊβάρα Αρκάιβ, αύριο βράδυ στο Principal, η Λονδρέζια Αρκάιβ έρχονται ξανά στην πόλη μας. Ναι, ναι. Και δύο διπλές, 84η ΔΕΘ. Δώσε και τη μια ώρα, FM... να δώσουμε ένα εισιτήριο. Ναι, FM κενό, ονοματεπώνυμο, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54526. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ώρα στο Opticon Express, ο Jason Tatum, στο μπάγκο τον είπα για 4 μάτς τραυματίας, φοράει το ίδιο βραχιολάκι στα χέρια του, στους καρπούς του. Το ίδιο σε διαφορετικά χρώματα. Quiz. Τι βρασιολάκι είναι? Τι λέει ο 501? Δηλαδή, δεν με νοιάζει. Πλάκα Quiz. Θα έχει να βγάλαν βρασιολάκια, λέει, να σώσουμε τους γκέι. Λέω τόσα, λέει, τώρα τόσα βγάλανε. Πάμε, σαν και ρατσιστής είναι αυτός δηλαδή. Ο Παοξής. Εκτός από Παοξής και ρατσιστής. Παοξής. Ωραία, άκου να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Είναι πραγματικό αυτό που θα ρωτήσω. Μπράβο ρε Μίλης. Ξεκινάει. 5-3, 5-5. Την Κυριακή. 5-4. Ξεκινάει την Κυριακή. Επίσημα, μπορείς να το ψάξεις άμα θες να το δεις. Κυνηγετική περίοδος. Ποιου ζώου? Όταν επιστρέψουμε, θέλω να τις απαντήσεις. Ποιου ζώου? Ξεκινάει την Κυριακή επίσημα στην Ελλάδα. Και αν συμφωνείτε με Πάμπλο Γκαρσία, που δήλωσε ψέστη ΔΕΘ δημόσια. Εγώ συμφωνώ. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι ψυχή, καρδιά και αρφή. Με πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι μας ακούει η φίλη μου η Γεωργία. Γεια σου Γεωργία, η οποία πάει στο Καλοχώρι, να προσέχεις το Καλοχώρι Γεωργία μου. Είδα και την ξαδέρφη σου χθες στη Βιργινία και τα είπαμε στο live των Sisters of Mercy. Γεωργία, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέφτει ξύλο, πέφτει ατελείωτο ξύλο πλέον με όλους τους διαγωνισμούς. Δεν υπάρχει μόνο σωστή απάντηση. Προφανώς μιλάμε για γκασμάδες, για μη παρατηρητικούς ακροατές, για τα βραχιολάκια που φορούσε ο Jason Tatum καθούμενος στον πάγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ίδιο βραχιολάκι με διαφορετικά χρώματα. Κανείς δεν βρήκε ποιο είναι το βραχιολάκι αυτό. Μία λέξη μας αρκεί. Έτσι, το ίδιο στα δυο του χεράκια, αλλά σε διαφορετικό χρώμα. Δύο διπλές προσκλησούλες. Ο κήπος του Bruce Gough. Δημήτρη Μιλωνάς και ο Δετής, Στέλιος Μάινας, Κάτια Σπερελάκη, Σερεστάλ Ερμηνείας, απόψε η πρεμιέρα, 9 και 4 Θέατρο Αμαλία, τρεις μονές για τη Λαϊβάρα των Archive από το Λονδίνο, στην καρδιά της Στοχομάνας Θεσσαλονίκης. Οι Archive γιορτάζουν 25 χρόνια ζωής αύριο Σάββατο στο Principal Club Theater και δύο διπλές για την 84η ΔΕΘ. Πηγαίνεις από σήμερα έως και την Κυριακή. FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή live ή ΔΕΘ ή γυαλιά ή και τα τέσσερα αποστολή στο 54-5-26. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα και Σόφη. Μιλάμε για φαινόμενο εδώ. Σοφία και Σόφη κολλητά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε με μεγάλη μας χαρά, και το εννοώ αυτό, έχουμε στον αέρα τον Νίκο τον Μπαλαμπίδη. Και ποιος είναι ο Νίκος ο Μπαλαμπίδης? Είναι, πώς, Μπαλαμπανίδης, ναι, Νίκος Μπαλαμπανίδης, ζητώ συγγνώμη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κρεοπολών
Θεσσαλονίκης. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα για από μένα. Λεβεντιά μου, καλημέρα. Θα σας συγχωρέσω για πρώτη φορά για το λάθος του επίθετο. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα. Το έχω γραμμένο μπροστά. Μου επιτρέψεις τον Νίκο, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Αν και είσαι από μένα μεγαλύτερος, αλλά σου μιλώ στον Νίκο. Ναι, το έχω μπαλαμπανίδης. Σημασία, ο Νίκος είναι η γλώσσα επικοινωνίας. Έτσι. Το έχω μπαλαμπανίδης με τεράστια γράμματα και κάνω τις στραβίρες στον αέρα. Νίκο, ναι. Πάμε παλικάρι μου. Για ποιον λόγο σε έχουμε στον αέρα, τι θες να μας πεις. Λοιπόν, θέλω να σας επισημάνω για ένα μεγάλο event που θα γίνει στην 84η έκθεση της Αλληνικής, ναι, στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, ναι. Το οποίο θα την κάνει το Σωματείο Κρεοπολών. Το Σωματείο Κρεοπολών, ναι. Η ενημέρωση είναι για το, αρχικά για το πότε θα γίνει. Για το πότε, το για πάμε. Αυτό θα γίνει 15 το Σεπτέμβρη, 6.30 ώρα το απόγευμα, μπροστά στο περίπτερο 8. Δηλαδή την Κυριακή. Την Κυριακή. Βέβαια η παρουσία μας είναι όλη την εβδομάδα της εκθέσεως, ναι, μέσα σε ένα stand του Σωματείου Κρεοπολών, που από εκεί μοιράζονται ενημερωτικά flyers για να ξέρει ο κόσμος τι θα γίνει σε αυτό το event, ναι, και παράλληλα επιμορφώνονται και κάποια πράγματα σε σχέση με το Σωματείο. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μπροστά στο περίπτερο 8, στον εξωτερικό χώρο, στο προάβλιο χώρο, ναι, θα έχουμε μια παρουσίαση ουσιαστικά κοπής κρέατος, από, ναι, τα μέλη του Σωματείου, από τέσσερα, ναι, μέλη του Σωματείου, mm-hmm, Κρεοπολών, που θα δείξουν κάποιες δεξιοτεχνίες εκεί πέρα και παράλληλα θα τα μαγειρέψουν, ναι, θα συμμετέχει και η Λέσχη Αρχή Μαγείρων Ελλάδος, ναι, οι οποίοι θα μας τα μαγειρέψουν κιόλας. Ναι. Εκεί μπροστά στο κοινό, μπροστά στα μάτια μας, μπροστά. Μπροστά, ναι, μπροστά, μπροστά, ναι, όλα θα γίνουν live, ναι, εκεί μπροστά στο κοινό, ναι, και θα υπάρχει ενημέρωση και για τις θερμικές ουσίες, για το πώς μαγειρεύονται. Και όλα αυτά φυσικά θα διανεμηθούν στο κοινό εκεί πέρα για να τα δοκιμάσουν, μετά τα πάρουν σπίτι τους. Καμιά μπριζόλα στο λίμπερο δεν θα στείλεις, πρόεδρε. Κοίταξε, αυτό εδώ θα γίνει εφόσον και αν είσαι εκεί. Έχω είμαστε, πληροφορία είμαστε ότι μόνο στον Κόλκα στέλνετε. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Όχι. Δεν έχω πληροφόρηση εγώ. Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει με την παρουσία σας να δικαιωθείτε αυτό το αντάλλαγμα. Να έρθουμε δηλαδή. Το σημαντικότερο από όλα είναι φέτος. Ναι. Ανεβάσαμε λίγο level, αναβαθμίσαμε την κατάσταση. Α. Και την παρουσία θα την κάνουν δύο μεγάλα ονόματα της Θεσσαλονίκης, γνωστά τουλάχιστον και στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη πολύ αγαπητοί, ναι, είναι ο Σερβετάς ο Γιάννης, ναι, και ο Στάθης, ναι, ο Παναγιωτόπουλος. Ναι. Πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί οι άνθρωποι το έχουν με την επικοινωνία και φανταστείτε, ναι, τι θα γίνει εκείνη. Ξέρουν να τρώνε και οι δύο, καλά. Βέβαια, παρουσιάζονται και οι δύο μια τέτοια κατάσταση. Πού θα απογειωθεί η όλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, ως προς την πληροφορία αυτό, για το τι θα γίνει μες στην έκθεση. Ωραία. Ως προς τώρα το τι θέλουμε πραγματικά να δείξουμε στον κόσμο είναι ένα άλλο κομμάτι. Θέλετε να συζητήσουμε αυτό ή έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι Νίκο, πάμε εσύ, πες αυτό που θέλεις. Δηλαδή κάτσε, ο κόσμος εκεί θα, ναι, δει μόνο αυτό, του δίνεις κάποιο άλλο κίνητρο, καμιά κλήρωση κάπως κάτι? Λοιπόν, υπάρχουν πολλά βασικά κίνητρα, ναι. Το πιο βασικό κίνητρο από όλα είναι ότι υπάρχει μια κλήρωση που θα, ναι, κληρώσουμε, α, το λάπτοπ όπως είπαμε, α, και το, όλα αυτά που θα μαγειρέψουμε, ναι, και θα πάρουν στις συσκευασίες, ναι, όσοι συμμετέχουν και είναι εκεί πέρα. Αλλά πώς θα γίνει η συμμετοχή? Ναι. Μοιράζουμε κάποια μπλουζάκια που, ναι, είναι ουσιαστικά το promotion της εκδήλωσης. Ωραία. Το μότο της εκδήλωσης είναι το taste the meat from the experts. Δηλαδή που σημαίνει δοκίμασε το κρέας, αλλά από ποιους? Από τους ειδικούς. Taste the meat from the experts. Ωραία. Βέβαια. Και είναι ειδικοί οι άνθρωποι του Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντικό, φίλε. Ναι. Αγαπητέ. Μάριος. Να το όνομά σου. Μάριος. Δεν θυμόμουν το όνομά σου. Συμπάθαμε από την ηλικία, όπως είπες και προηγούμενα. Μάριος, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιος σου προσφέρει κάτι που αφορά την υγεία σου. Ναι. Είτε κρέας είναι αυτό, είτε ψάρι είναι, είτε λαχανικό είναι. Οπότε ερχόμαστε. Έτσι που το λες, σαν να έχουν παρουσιαστεί κρούσματα που να εμπλέκονται και μη ειδικοί στη δουλειά σας. Εκεί το πας. Αυτό το πράγμα, κοιτάξτε να δείτε. Έτσι. Από τη στιγμή που επιτρέπει η νομοθεσία ή οποιαδήποτε αρχή με ένα απλό χαρτί, χωρίς πάρα πολλές γνώσεις, να μπορεί να διοχετεύει κρέας στην αγορά, χωρίς να υπάρχει πείρα, χωρίς να υπάρχει επιμόρφωση ειδική, mm, χωρίς να υπάρχει ουσία σε πιο πολλά επαγγέλματα, Μάριε, ξέρεις, mm, ότι υπάρχουν κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να μπορείς να πιστοποιήσεις και να πάρεις ένα πτυχίο. Ναι, βέβαια. Στο δικό μας το επάγγελμα δυστυχώς με δύο μήνες σε μια σχολή κρέατος μπορεί κάποιος, π.χ. λέω, να μην ονομάσει ένα πολυκατάστημα, να πάει να δουλέψει και να σου διοικητεύει το προϊόν, χωρίς να έχει ιδέα το τι πουλάει. Ναι, κατάλαβα. Εμείς τι, ωραία, κάνουμε στα Σωματεία Κρεοπολών Θεσσαλονίκης?
Παίρνουμε τα μέλη μας, που βέβαια πολλοί είναι 2 και 3 γενεών κυροπόλες, έτσι. Παίρνουμε τα μέλη μας, τα επιμορφώνουμε, γενικά στο μάρκετινγκ, σε κοπές κρέατος, ό,τι έχουμε νέο από την Ευρώπη, που είναι το επόμενο βήμα στην Ελλάδα, σε επιμόρφωση νέων τεχνικών κοπών. Και όλο αυτό το πράγμα δουλεύει έτσι, ώστε πλέον ο πελάτης, χώρια από την πείρα και την προσωπική σχέση που έχει ένας κυροπόλης, να αποκτάει και ένα σύμβολο διατροφής και μαγειρικής αξιοποίησης. Ωραία, Νικό. Ο σκοπός οπότε, ναι. Ο σκοπός οπότε, Μαρία μου, συγγνώμη, είμαι λίγο παρομητικός, λίγο χυμαρόδης. Ο σκοπός οπότε είναι ένας. Στην έκθεση θέλουμε να δείξουμε ένα δείγμα από όλα αυτά. Θέλουμε να δείξουμε ότι πλέον το κυροπολείο έχει εξελιχθεί σε όλες τις πτυχές. Ναι. Θέλουμε να δείξουμε ότι τα μέλη μας είναι πλέον καταρτισμένα έτσι ώστε να σου δώσουν και συμβουλές στο πώς θα μαγειρέψεις και συμβουλές στο τι είναι κατάλληλο το παιδί σου και για τις θεατικές αξίες του κάθε κρέατος, αλλά όλα αυτά και με συνάντηση την ποιότητα. Ωραία. Εκεί καταλήγουμε σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν μπορείς να κάνεις ερώτησεις, το λέω. Το καταλάβαμε. Θέλω να πω όλα γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα που ακούει ο κόσμος. Δεν μου λες το κρεοπόλιο. Άστα αυτά τώρα. Ξεπουλάς το κρεοπόλιο, έτσι. Πιάνεις την μπάλα με όλες εκεί πέρα της κυρίας. Θέλεις το καλύτερο κρέας. Κοίταξε. Το ξεπουλάς είναι μία έννοια. Η έννοια του ξεπουλήματος δεν είναι κακή. Η έννοια του ξεπουλήματος δεν είναι κακή. Όταν έχεις ποιότητα, ξεπουλάς. Όταν έχεις ποσότητα, δεν ξεπουλάς. Μπράβο. Εκεί είναι. Έτσι. Το πολλό το F, όπως το πες. Έτσι. Η ποιότητα είναι αυτό που διακρίνει πλέον η διαφοροποίηση με όλα τα άλλα τα μέλη του Σωματείου Κυροπολών Θεσσαλονίκης. Εμείς χαιρόμαστε που μιλάμε με επικοινωνιακούς ανθρώπους. Χαίρομαι πάρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που, θα έρθουμε να δοκιμάσουμε το κρεατάκι. Θα έρθουμε να δοκιμάσουμε. Να σου πω τώρα, Μαρία, κάτι άλλο. Ναι, είναι εδώ πέρα και ο Χρύσανθος είναι δίπλα μου, έτσι. Νίκο, ο Χρύσανθος. Ναι, παλικάρι. Ναι. Πες του για να κλειώσουμε γιατί περιμένουν και οι ακροατές. Αυτό ακριβώς πήγα να πω, να κάνουμε μια τελευταία επισήμαση. Ναι. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, μπροστά στο περίπτερο 8, στον προάβλιο χώρο. Μπροστά στο 8. 3 ώρα το απόγευμα. 3.30, ωραία. Έρχεστε, παίρνετε το μπλουζάκι που λέει το Taste the Meat from the Experts. Μπαίνετε στην κλήρωση όσοι φορέσετε το μπλουζάκι. Υπάρχει το μπλουζάκι σε ένα χρώμα μόνο, Νίκο. Ναι, είναι σε μαύρο άσπρο. Σε τι είναι? Μαύρο άσπρο. Μαύρο και άσπρο. Είπα, όταν λέω εγώ για τον Κόλκα, μας λέτε άλλα μετά. Το χρόνο θα το κάνουμε σε κίτρινο μαύρο. Εντάξει. Okay, το. Κάντο στο μπλε και άσπρο της Ελλάδος, του ουρανού, της θάλασσας. Αυτό είναι σαν πλάνο για την τρίτη χρονιά. Του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Του Ηρακλή και τρένα μαύρα φορά Ηρακλής. Όντως. Ωραία. Έγινε Νίκο παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Ήταν ο Νίκος Μπαλαμπανίδης, ο Γενικός Γραμματέας των Κρεοπολών Θεσσαλονίκης. Σωτήρη, δώσε λίγο μουσικούρα να γκαζώσουμε. Υπάρχουν πολλά μηνυματάκια. Γενικός Γραμματέας ή Πρόεδρος. Γενικός Γραμματέας. Το είπε. Νίκος Μπαλαμπανίδης, Γενικός Γραμματέας. Πρόεδρος είναι. Λοιπόν, η Ιωάννα, καλημέρα παιδιά. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Κώστας, Morning Yari, Men at Work. Αν μπορεί ο Σωτήρης, Men at Work να βάλει Αυστραλία. Πώς είναι, Χρήστατε. 22-23 πέρασε μπροστά το Άιντε αγόρι μου. Έτσι το σπίτι το έχει η Ισπανία. Βήματα. Ισπανία 22, Αυστραλία 23. Okay, τι κάνει αυτός, τι είναι αυτά που κάνει. Τι έκανε ο Ισπανός προπονητής. Το διαβολώσιμα ρε φίλε. Διαβολώσιμα. Ουστικό. Άιντε τον Κασμά, πάμε Αυστραλία έτσι το rebound. Ναι, λοιπόν, ο 501 νέο μήνυμα. Ναι. Αφού σώσαμε τις φάλαινες, τις χελώνες, την ειρήνη, τη φιλία με βραχιολάκια και κονκάρδες, γιατί όχι και τους γκέι. Μάλλον επειδή αυξάνονται, δεν έχουν εκλείψει. Να είσαι καλά, 501. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Όλα τα άλλα λέει σώσαμε γιατί πηγαίνουν να εξαφανιστούν. Αφού αυτοί αυξάνονται, γιατί πάμε να τους σώσουμε. Ναι, Σόφι, να είσαι καλά. Γιάννη, να είσαι καλά, καλή τύχη. 007, λατρεμένο Παοκτσάκι. Καλημέρες, διπλό στο Περιστέρι, Παοκάρα. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη μόνοι με ποδόστου. 495, 5 κορυφαίοι στο είδος τους. Κλάψε, Σωτήρη. Κλάψε. Σαν νεκρός. Το πλησιέστερο προς νεκρό, ρε φίλε. 5 κορυφαίοι στο είδος τους που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη ομάδα της Ιταλίας. Ανδρέα Μποτσέλη, Ούμα Θέρμαν, Στέφανο Σαρτίνι, Βαλεντίνο Ρώση και ο τεράστιος Τρέλο-Ιταλός Μάριο Μπόνι. Φέτος δεν θα γλιτώσεις, ασπρόμαυρη κυριούλα. Το βέλγικο θορυκτό θα σας εκπορθήσει. Φόρτσα Ίντερ, Φόρτσα Νερατζούρι, λέει ο 495. Δεν το ήξερα ότι αυτή εδώ, ο Ανδρέα Μποτσέλη, το Σωτήρη, Ανδρέα Μποτσέλη, τι υποστηρίζει, το ήξερες, ομάδα Ιταλία. Ανδρέα Μποτσέλη, ίδια ομάδα αυτή που σου λέω στην Ιταλία, Ανδρέα Μποτσέλη,
Ούμα Θέρμαν, Στέφανο Σαρτίνι, Βαλεντίνο Ρώση και ο τεράστιος τρελοϊταλός Μάριο Μπόνι. Μπράβο ρε σκύρι, το ήξερες. Από τον Μπόνι, το είχε πει. Όποιο. Από Βαλεντίνο Ρώση. Ναι, ναι. Ίντερ, ναι, ναι. Μπράβο ρε 495, να είσαι καλά. Ρατζούρι, ρε, να σε... Μα... εκεί ας το πάρει όποια θέλει, εκτός από την βρώμικη κυρία. Χάρη καλημέρα, να είσαι καλά, καλή τύχη στην κλήρωση για το live και τη ΔΕΘ. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Παιδιά, γίνεται χαμός. Μένουν λίγα λεπτουδάκια μέχρι το διάλειμμα. Δύο διπλές για το θέατρο, ο Κήπος απόψε με Στελεμάινα. Κοινή για αρχή στην Κυριακή, επίσημα. Όχι. Είπα, εγώ δοκίμασα. Αγριογούρνο. Αγριογούρνο. Όχι. Αγριόκοτα. Περιμένουμε τους. Ναι, αγριόκοτα. Έχει κοινή για αγριόκοτα. Δεν έχει, υπάρχει αγριόκοτα, αγριοπέρι. Έχει κάποιες άγριες, ναι. Αυτός ποιος είναι, Αυστραλός. Α, ο Κόμπιν, sorry. Ο Κόμπιν Μπράιαν. Δύο διπλές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τρεις μονές για το live των Archive, Λαϊβάρα. Αύριο έρχονται οι Λονδρέζοι για μία ακόμη φορά στο χωριό μας. Jason Tatum, είστε γκαβί ρε παιδιά. Τι βρασιολάκι φορούσε το ίδιο στα δυο του χέρια, διαφορετικό χρώμα ο Jason Tatum. Ναι. Ο 716, αριανός περήφανος και μπασκετικός, λέει: ζω για τη στιγμή που η πεντάδα της Εθνικής θα είναι οι τρεις Αντετοκούμπο, ο Ντόρση και ο Καλάθης, που θα είναι ο μόνος που δεν θα μιλάει ακόμα ελληνικά. Κλαίω, τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα 716. Τι φωνή έχετε για όποιο παιχνίδι γουστάρετε της τρίτης αγωνιστικής της ελληνικής Super League. Είπα εγώ φωνή στο Χαριλάου, διπλό. Στον Ατρόμητο ενώ είχα γιασί όλη την εβδομάδα, επειδή παραφαίνεται όλοι να ανησυχούν και ειδικά οι παοξίδες φοβούνται το μάτς, εγώ το βλέπω άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ. Φοβάμαι ότι θα έχουμε άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ, έτσι. Να θυμίσουμε ότι δεν παίζει από τον Ατρόμητο ο Κυβρακίδης. Δεν παίζει ο Κυβρακίδης, δεν παίζει και ο Ανδρούτσος από τον Ατρόμητο, έτσι. Ο Χαρίσης όμως παίζει και θέλει να δώσει απαντήσεις κόντρα στην πρώην ομάδα του. Γιατί κάνεις έτσι, γιατί με χλεβάζεις. Έχω λίγο φλέμα. Α. Λοιπόν, Πάμπλο Γκαρσία, γιατί ναι, δεν ακούστε και καλά τι, το σχολείο σου. Είπε, ο ΠΑΟΚ είναι ψυχή, καρδιά και αρ... Γεμάτο. Και ο κόσμος χειροκρότησε. Συμφωνώ. Τι είναι? Γεμάτο. Τι γεμάτο, εγώ, το σχόλιο σου, τι γεμάτο. Αυτό σου λέω. Συμφωνώ. Ότι, α, είναι, ότι γεμάτο. Είναι γεμάτο ψυχή, καρδιά και απίδια. Μάλιστα. Ότι είναι γεμάτο. Ναι. Δεν περίμενα το σχόλιο. Συμφωνείς με τον Πάμπλο Γκαρσία, δηλαδή. 100%. Δεν το ειλικρινά, δεν το περίμενα. Είναι γεμάτο ψυχή, καρδιά και... ειλικρινά, αν το έλεγε ο Σωτήρης, ότι έχει πει αυτό, ότι συμφώνησες, δεν ήμουν εγώ μπροστά, θα έλεγα... Α, εδώ ο Σωτήρης λέει τώρα. Ναι. Κατά τα άλλα, ο Δούκας είναι αλήτης. Εσύ είπες έτσι, εγώ δεν λέω έτσι. Όχι, εσύ ήρθε στον έκανε. Είπες, ο Σωτήρης λέει, ναι, κατά τα άλλα, φταίει ο Λευτέρης ο Δούκας. Σε ενοχλεί ο Λευτέρης ο Δούκας. Εσύ είσαι gentleman. Είμαι. Είσαι gentleman εσύ. Ναι. Εγώ έκανα τη δήλωση. Τώρα ακούει ο κόσμος. Εγώ έκανα τη δήλωση. Όχι, ο Παύλο Γκαρσίας. Στη ΔΕΘ. Ναι, και. Και όλοι χειροκρότησαν εκεί. Συμφωνώ απόλυτα. Όλοι. Και, είναι γεμάτο, ναι. Και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Και επικρότησε ο Κωνσταντίνος. Ναι, γεμάτο είπα. Να πω κάτι στις κυρίες που ρώτησαν τι ωραίο παιδί ο Κωνσταντίνος και αν είναι ελεύθερος. Ναι, ελεύθερος είναι. Είναι ωραίο παιδί. Και ελεύθερος. Είναι και. Παντρεμένος είναι. Ναι, με την έννοια αυτή, ναι, εντάξει. Όχι, μπορεί να έχει κάποιο δεσμό, ρε φίλε. Εντάξει, δεν, κάτσε, είναι, κάτσε, δεν είναι εγώ, επειδή δεν είμαι παντρεμένος. Οι δεσμοί δένονται και λύνονται. Σπαλικάρι μου, δηλαδή εγώ, επειδή δεν είμαι παντρεμένος, είσαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος. Ναι, απ' την έννοια, με την έννοια αυτή την επίσημη, ναι, είμαι. Με αυτή, μας ενδιαφέρει μόνο. Αυτό, τέλος. Και πολλές φορές ούτε αυτή μας ενδιαφέρει. Δεν το κατάλαβα αυτό, τώρα συγγνώμη. Μπορεί να είσαι παντρεμένος, χωρίσεις. Καλά, τώρα άλλο αυτό. Με ένας ελεύθερη ψυχή. Ναι. Γεμάτος, ελεύθερη ψυχή. Έλα, άντε, αγόρι μου. Ισπανία 24, Αυστραλία 32. Πάμε. Μπορεί να είναι ελεύθερη ψυχή. Πάμε, μπορεί να είναι βαθιά η ψυχή. Ναι. Εντάξει, okay. Βαθιά ψυχή. Εγώ λίγο. Για Κωνσταντίνο ξέρω ότι είναι. Ξύπνα λίγο, άσχετε. Ναι, ναι, κατάλαβε. Δεν είναι το παιδί παντρεμένο. Ναι. Από δεσμό δεν ξέρω τι έχει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ήξερα ένα γιατί που είχε. Γιατί πρέπει να σε ενδιαφέρει η προσωπική του ζωή. Ως δήμαρχο θα τον κρίνουμε. Καλά, εγώ τι είπα. Τον κρίνω γι' αυτό. Για τις κυρίες που ρώτησαν ήταν στη ΔΕΘ. Αρκετές κυρίες. Άμα οι κυρίες είπανε ωραίο παιδί. Πήγαν να το ρωτήσουν τον ίδιο. Όχι. Ή κότεψαν. Όχι. Άρα. Εντάξει. Άρα τι. Είναι και ντροπαλές οι κυρίες πλέον αυτή την εποχή. Δεν ρωτάνε.
διακρίνω μια ειρωνία. Φυσικά. Στον τρόπο με τον οποίο το λες. Φυσικά. Φυσικά ναι. Υπάρχει ειρωνία. Δεν κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα. Φασίστα. Ναι. Δώσε λίγο μουσική, Σωτήρη. Όχι, γιατί να δώσω. Μην δίνεις μουσική. Αυτά πέσει στον αέρα. Ποιο? Αυτό που πες πριν. Πες τα ρεκότα. Πες τα ρεκότα. Αν με ξαναπείς κότα, ειλικρινά, έχω πάει στην SEM. Δεν πάνε. Δεν γίνεσαι δεκτός. Δεν θέλω να γίνω δεκτός, φτάνει. Όχι, δεν έχετε γίνει μέσα. Όλα τα τσατσόνια. Τσατσόνια. Ναι. Και κάτι γκομενάκια. Τσατσόνια. Με μίνι και ντεκολτέ. Άμα ο εργοδότης, μετά από δημοσιογραφία. Άμα ο εργοδότης πληρώνει τις εισφορές, θα γίνουν. Τι μετά να από δημοσιογραφία, 1,5 μήνα. Δεν πειράζει. 1,5 μήνα δεν γίνεται. Έχω 38 χρόνια. 2 χρόνια γίνεται. 38 χρόνια έχω. Όχι, όχι, μην λες αυτά ψέματα. Δεν με 1,5 μήνα κατάλαβες δεν πειράζει. Κατάλαβες τι εννοώ. Εντάξει, με 2 χρόνια χρειάζεται. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν κατάλαβα καθόλου. Εντάξει, δεν κατάλαβα καθόλου. 2 χρονάκια χρειάζονται. Ναι, βρε. Απορρίφθηκες γιατί η φάτσα σου αυτή. Στήριξες, είναι. Είναι μόνο. Ενώ ο Λευτέρης μπήκε. Στήριξε εσύ. Ο Λευτέρης καλά κάνει και μπήκε το παιδί. Ο Λευτέρης ο Δουκασένα μπήκε το παιδί. Στήριξε εσύ αυτές που θες. Κάπου να στήριξω, υπάρχει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε break για να έχουμε μετά καθαρά 22 λεπτουδάκια. Έτσι. Το κυνήγι να μας πεις, το κυνήγι. Ισπανία 28, Αυστραλία 34, 1:50 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Πάμε ρε Αυστραλία, πάμε ρε παλουκάρια, στην επίθεση οι Ισπανοί. Την έχει την μπάλα ένας αντιπαυτικός. Μη ρωτάτε, ποιος όλοι αντιπαυτικοί είναι. Άιντε γκασμάς. Ξύπνα ρε παλίκαρε. Όχι ρε φίλε το rebound μπροστά σου. Όχι ρε παλίκαρε. 2-20 είναι δυνατόν ο Ρούντι. Σου παίρνει κουτουρού και μάσε ρε εσύ. 30-34. Σωτήρη, κλείς το χαλί μας λιγάκι. Πάμε χωρίς μουσική. Ο 2-18, βαθιά υπόκληση. Από Κυριακή έχουμε λαγό, αλλά δεν του κόβει του Μάριου. Όντως, όντως. Το κυνήγι του λαγού. Γι' αυτό είπε αυτό το ξυπνακίστικο ο Χρύσανθος. Δεν είναι ξυπνακίστικο, είναι πραγματικότητα. Είναι, ναι, εντάξει, αλλά συνδέσαμε. Ανοίγει κυνηγητική περίοδος για λαγό. Εντάξει, ωραία. Ήρθε όμως μήνυμα του μήνα ή της χρονιάς για Χρύσανθο. Λοιπόν, για να κερδίζουμε χρόνο, συγκεντρωθείτε λίγο, πέφτει ξύλο με τα πάντα. Ένα εισιτήριο Άρης Παναθηναϊκός. Ένα, όποιος πρόλαβε τον κύριο, είδε Κυριακή. Ξεκινάει το κυνήγι του λαγού. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το χιούμορ από τους εκατομμύρια φίλους του Παναθηναϊκού. Πού το είδες το χιούμορ και τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε? Είπα εγώ για τον Παναθηναϊκό κάτι. Ωραία, εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Ρε, είπα κάτι εγώ για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Την άλλη Κυριακή. Είπα. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. 15 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα ξεκινάει το κυνήγι του λαγού. Σε παραδέχομαι. Γιατί συνδέεις με κάτι άλλο? Για το πας εκεί. Εσύ το πας εκεί. Εγώ. Εσύ που είσαι ύπουλος, ναι. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Αν την άλλη Κυριακή. Φίλε κυνηγέ, πάρε το τουφέκι σου. Πριν είχαμε κρυοπόλιδες. Θυμάσαι Παπαδόπουλα που έκανε κυνηγησία και κυνηγοφιλία. Λοιπόν, δύο διπλές για το θέατρο απόψε ο Κήπος. Με Στέλιο Μάινα να ζωγραφίζει. Θέατρο Αμαλία 9 και 4. Τρεις μονές για τους Αρκάιβ αύριο Principal και δύο διπλές για τη ΔΕΘ. Για γυαλιά τίποτα με Jason Tatum είστε γκασμάδες. Περιμένουν δύο γραμμές. Καλημέρα Γιάννη, να είστε καλά. Καλημέρα Αντώνη, να είστε καλά. Καλή τύχη στην κλήρωση. Τσάλτ. Μήνυμα, γιατί βγαίνει κομμένο. Φίλε, στείλε τη συνέχεια και πάμε γραμμές. Ο 0-0-0 λέει. Προφανώς ο παδός του ΠΑΟΚ. Τσάλτ. Πολύ χαλαρό σε βλέπω από τη στιγμή που έμαθες ότι οι κάμερες από τα γύρω μαγαζιά μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό μας. Και εμείς γι' αυτό δεν είναι. Στείλε τη συνέχεια. Μάλλον ερχόμαστε. Τι, θες τι, να πεις. Τι. Λέει, πολύ χαλαρό σε βλέπω Τσάλτ από τη στιγμή που έμαθες ότι οι κάμερες από τα γύρω μαγαζιά μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό μας. Και εμείς γι' αυτό δεν χόμαστε. Μάλλον ερχόμαστε εκεί. Μπορεί να σε βρούμε αλλού. Μήπως. Στείλε τη συνέχεια. 0-0-0. Χριστίνα για θέατρο, καλημέρα. Καλή τύχη στην κλήρωση. Να είσαι καλά. Δεν κατάλαβα τίποτα από τη λέω. Κατάλαβες ότι το παλικάρι λέει μήπως σε βρει αλλού κάτι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ εισπράττω εγώ έτσι. Από ό,τι βλέπω πάντως δεν λέει, δεν μιλάει επί προσωπικού. Δηλαδή δεν λέει θα έρθει μόνος του, αλλά με άλλους μαζί. Αυτό παλικάρι. Και εγώ, ερχόμαστε. Μάγκας. Τώρα εντάξει, εσύ αν έρθουν, πες παιδιά, όλοι μαζί εσείς δεν είστε μάγκες. Εντάξει, φίλε, θα έρθεις εσύ. Φορά κουκούλα απλά. Θα δείξουν κατανόηση. Φορά κουκούλα, αλλά υπάρχει πάντα τρόπος για να εντοπιστεί το εγκληματικό στοιχείο, να ξέρεις, φίλε. Ναι, είδα τι πάντα σας πιάνουν εσάς. Είδαμε τον Δημήτρη τι έγινε με το βουτυράκι. Είδα τι έγινε. Εκεί έγινε κάτι άλλο. Ναι. Ωραία, έγινε κάτι άλλο, Μάρη, γιατί τους ξέρουν ποιοι είναι. Ναι. Τι είναι. Διευθετήθηκε αλλιώς το θέμα. Α, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Να το ήξερα, και μπράβο εσωτερικά εντός του συλλόγου αυτού που διευθετήθηκε διαφορετικά το θέμα. Ναι, Αριανή ήτανε. Τι. Αριανή. Όχι. Α, sorry, ρωτάω.
Ωραία. Περιμένουν τρεις γραμμές. Σωτήρης Δασκαλάκης, είναι μαγικά και σήμερα πάμε. Όνομα και ομάδα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο παδός του Άρεος από το κέντρο της πόλης, Αλέξανδρος. Αυτοί που έρχονται μόνο με την όψη να έρθουν, με τυχόν βρουν αλλιώς. Να ρωτήσω εσένα, Μάρια. Έχει και τέτοιο, έχει και... Ναι. Ναι, πάμε, Αλέξανδρε, μου κάναμε ρωτήσει, αγόρι μου. Ναι. Μάρια, να σε ρωτήσω. Το, εσύ δεν έχεις πλάγιν που είπα, πάω και έβαλε υπεύθυνο επικοινωνία Αριανό δημοσιογράφο. Τι έβαλε, Αριανό? Αριανό, τι έβαλε, το Λευτέρη. Ο Λευτέρης Αριανός. Τον ξέρω από 15 ετών. Ποιο ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι. Εγώ τον ξέρω από το σχολείο. Από το σχολείο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όταν στα 10 κείμενα που γράφει τα 9 αναφέρονται στον Άρη, τι είναι? Α, συγγνώμη, το πάση. Ο γράφος στον Άρη, τι είναι? Α, συγγνώμη, συγγνώμη, έτσι δεν το πει. Ο γράφος άλλου σωματείου είναι. Όπως και εγώ. Ναι, καλά, έτσι το. Αφού τα 9 στα 10 κείμενα στον Άρη να φέρω. Σωστά. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, δεν το πήγα το μυαλό μου. Δεν πήγα στην πλάκα πάντως. Ναι. Το αστείο της υπόθεσης. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση πάει πάω και είναι. Ένδειξε ότι ξέρει τι, εντάξει, φέτος δεν έχει χαΐρι, δεν έχει ψωμί, οπότε τι να κάνουμε, να βάλουμε αυτόν εδώ. Το είπα κι εγώ, το είπα κι εγώ αυτό. Υπεύθυνο επικοινωνίας, ώστε ό,τι προβλήματα έχουμε από εδώ και πέρα να μετακυλίονται στον Άρη, να τον κάνουμε αμορτισέρ τον Άρη. Να μετακυλίονται, καλό, μου άρεσε αυτό. Ναι, έχουμε προβλήματα εμείς. Α, ο Άρης δεν έχει προβληματιστεί. Έχουμε άλλο πρόβλημα εμείς. Α, ο Άρης είχε τρεις κενές θέσεις με τη Μόντε, δεν ήταν sold out. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί το κάνανε. Δεν πειράζει. Ωραία. Θα γελάσω κάθε πικραμένο. Έγινε, αγόρι μου, έγινε, Αλέξανδρε, φιλιά στο κέντρο. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τι ωραία που κυλάει, έτσι με ρυθμό, ωραία. Φιλιά στο κέντρο. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας. Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από το Bronx τη Νέα Υόρκη. Σε άκουσα χθες το βράδυ λίγο στον Τάκη που πήρες. Εδώ στον Τάκη. Ναι, ναι, το Τάκη, ρε, αυτό το Τάκη, ρε, τον έχω δυναμεί. Καλώς, είναι καλό παιδί ο Τάκης, ναι. Ζαγόρα μην ακούς, τον Τάκη αν τον ακούς, ναι, πάμε. Δεν ξέρω, θα σου πω, η Αγγλία δεν παίζει μπάσκετ. Έχει εθνική ομάδα, Μεγάλη Βρετανία, δεν Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, παίζανε. Δεν πέρασε, δεν προκρίθηκε. Έβαλε ένα ποπόφαρδο καλάθιο Αθηναίου εκεί μες στο Λέστερ και πέρα. Να σου πω, έχουν μπάσκετ. Έχουν μπάσκετ, βέβαια. Είχε ο Ηρακλής για τον Στίβ Μπάκναλ, φανταστικό παίκτη, Άγγλο, ο οποίος ξεκίνησε ως φόρ στην Arsenal. Εννιάρη, ναι. Και ο Άρης ποιον είχε. Αλλά έχουν μπάσκετ αυτοί. Έχουν. Γιατί, Μάρια, ναι. Αυτό. Και ο Άρης ποιον είχε. Α, και ο Άρης κάτι είχατε, Άγγλο. Βρήκα τη χαρά. Άντριου Μπέτς. Άντριου Μπέτς, δεν το θυμάμαι τίποτα. Έχουν μπάσκετ. Ρε Ανδρέα, πέντε φορές το είπες. Έχουν μπάσκετ. Μεθυσμένος είναι. Δεν το ξέρω, μα πέντε φορές το λες, περνάει ο χρόνος. Okay. Ναι. Άκου, αυτό το PAOK TV με έφασε. Το PAOK TV. Σε έσωσε, που σου παίρνει τα λεφτά, κορόιδο, ναι, ξύπνα. Βλέπω το PAOK, βλέπω το PAOK. Το PAOK TV με έσωσε. Βλέπεις το PAOK, το PAOK TV. Οκ, okay, Ανδρέας, καλημέρα, φιλιά στο Bronx, guy. Φιλιά, bro. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Θωμά Στόντων, ο παδό του Ηρακλή. Εγώ πάω κάτι Ηρακλή για να γίνει το σύνθημα το αγαπημένο αυτό. Μπράβο, ναι, εννοείται. Σε όσου άρεσε το σύνθημα γενικά. Ναι, παλικάρι. Για το καλύτερο ήταν το άλλο. Και ο Μπάκλαν έρθει στον Άρη, το ξέρουμε, ρε, με τι μεγάλε κάλτσε. Δηλαδή, τον Μπάκλαν τον έφαγε ποιο ο Στέιπλετον, ποιο τον έφαγε. Ο Κλέο, τεράστια φορά. Πιο μετά ήταν. Ερώτηση που αν την απαντήσει θα βγω τώρα έξω. Τον Γκάλουμ, δεν τον ήξερα αυτόν τον γιο του Μπέστρε. Ο Γκάλουμ, ο γιο του Μπέστρε, ναι. Που μα λέγανε έρχεται ο Γκάλουμ Μπέστρε. Ναι, είπα τον Βίλσον τη Μπόρντμουθ, νόμιζα ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Αν το απαντήσει αυτό, μάρτυρε δασκαλάκι τη Αλτίδη, βγαίνω στη Λέοντο Σοφού με τον Μποξεράκι τώρα. Και είχα κι άλλο. Και μακριά δεν το λαβαίνω, δεν άρθρο. Σε ποιο σύλλογο, σε ποιο σύλλογο μη βρετανικό ευρωπαϊκό αγωνίστηκε ο Φρανκ Στέιπλετον? Αμάρε, εύκολο είναι, κρίμα. Πες. Εκεί που έπαιξε και ο Ορφάιφ. Πες το, δεν ξέρει ο κόσμος που. Πες το. Στην στον Άγιαξ. Υποκλίνω. Υποκλίνομαι. Έλα, εύκολο ήταν αυτό. Εντάξει, εκκλησίες δεν κλέβω τώρα, έπαιξε. Υποκλίνομαι. TDK, διαφήμιση TDK. Βγαίνω με τον Μποξεράκι. Σε παραδέχομαι. Έλα, εντάξει, εύκολο ήταν. Με διαφήμιση TDK. Μπράβο. Έλα, μπράβο. Σε παραδέχομαι. Ωραία. Θωμά, για πες γιατί πήρες κάτι άλλο. Τι ήθελα να πω τώρα. Μπερδεύτηκα τώρα. Ναι. Κάτι για Ηρακλή ήθελα να πω. Για Ηρακλή. Γύρισε ο Λάζαρος ο Μαντζήρης. 1,95 φορ. Θα έχει το πιο ψηλό φορ στην Ελλάδα. Ναι, εν τω μεταξύ αυτοί πρέπει να πάρουν απόφαση το απόγευμα. Το απόγευμα 6 ώρα στο Κατσάνι. Έγινε ρόστερ. Φέραν τον Παξεβάνο που είναι ένα προπονητής που για πλάκα δουλεύει για μένα Super League 2. Σούπερ. Ο Παξεβάνος. Γιατί, γιατί,
γιατί δεν δουλεύει στη Super League από τις θέσεις 6 και κάτω. Από τον Αντωνίου δεν μπορώ να πω την εκεί. Εντάξει, καλό είναι ο Αντωνίου. Ωραίος, ωραίος Σωτήρης. Εντάξει, ο άνθρωπος 4-3-3 ξέρει να πει 4-3-3. Πού δούλεψε ο Μπαξεβάνος για να δουλέψει στη Super League, για πες λίγο. Φαίνεται ότι το έχει, φαίνεται. Σωτήρη αυτό είναι, δες το, Σωτήρη ντοκιμαντεράρα, αυτό είναι. Air Sports, δες το, ντοκιμαντεράρα. Ιστορία μου τον μπάσκετ, δες το. Α, γιατί λέγατε για τον Δούκα χθες για ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό το έχει κάνει με καλά ρε, με εραστεχνικό βίντεο του Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Είναι το ντοκιμαντέρ στην E3 και μας κάνετε μάγκα των άλλων. Δεν υπήρχε υλικό, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Καλά πήγε εκεί και δεν είχε υλικό. Δεν υπήρχε υλικό, εντάξει. Oh. Κυνηγάς τώρα το Λευτέρι, αυτό, είναι, αυτό είναι χτύπημα κατά τη μέση, ε. Όχι, είναι πάλι. Είσαι αλήτης. Πάλι πραγματικό. Είναι αλητία. Είναι αλητία. Πάλι πραγματικό γεγονός. Πάλι πραγματικό γεγονός. Μόνο αλήθειες. Τι είπες, Θωμά, συγγνώμη. Τι φωνία έχεις για το Περιστέρι αύριο. Για το Περιστέρι. Ναι. Ξέρεις τι. Το βλέπω άνω το διπλό τώρα, ναι. Γιατί φοβούνται όλοι οι παοκτσοί αυτά, ε. Θα το, άνω το διπλό είναι. Έτσι το βλέπω. Όπως και αν ο Άρης καταφέρει να χάσει από αυτό το Παναθηναϊκό. Ο Άρης είναι διπλό. Θα το βάλει πολύ καλά. Και με σκόρερ Χρήστο Δόνη. Ποιος περιγράφει, εσύ ή ο Νίκος. Ο Νίκος. Εσύ σχόλιο δίπλα. Ναι. Έγινε τώρα και φίρμα, κάνει και σχόλια. Πάντα ήμουνα. Ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ναι. Ωραία. Έγινε Θωμά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Η φανέλα θα φοράει ο Δεν υπάρχει γραμμή. Μοβ. Ήρθε η συνέχεια. Να πάρω εγώ. Ήρθε η συνέχεια του 0-0-0. Έγινε φίρμα, δεν πάω. Το πάω ξανά από την αρχή. Στείλ τον Νίκο. Τι θες. Λοιπόν, ναι. Το μήνυμα. Ολοκληρωμένο από την αρχή. Ωραία. Τσάλτ, ναι. Πολύ χαλαρό σε βλέπω από τη στιγμή που έμαθες ότι οι κάμερες από τα γύρω μαγαζιά μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό μας. Ναι. Και εμείς γι' αυτό δεν ερχόμαστε με 200 παπάκια από Σταυρούπολη. Καλημέρα, Παύλος. Χα, 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 χα. Υπογράφει κιόλας, είναι παλικάρι, λέει Παύλος. Ξύπνα. 200 παπάκια από τη Σταυρούπολη, δηλαδή 400 άτομα. Ναι. Άμα αξίζω. Να γίνει πέσιμο 400 παοκτσίδων. Ναι. Ρε φίλε, είμαι μεγάλη φίρμα. Ναι. Και εσύ, ρε Παύλο, είμαι μεγάλη φίρμα. Ναι. Ωραία. Καλημέρα. Δηλαδή, πραγματικά. Πάμε δεν είμαι πολύ μεγάλο. Αν φέρω 400 εδώ για μένα. Είσαι. Ναι, ρε είσαι. Φίλε. Αλλά μ' αρθούνε, πες ότι είμαι μεγάλο. Αν αρθούνε εκείνα από Σταυρούπολη, ναι. Θα είναι ο Σταύρος. Θα βγω κι εγώ και θα λέω, παιδιά, ο εδώ είναι ο μεγάλο. Πάμε γραμμή. Το καλό αυτό είναι ότι είμαστε οι δύο ώρε εδώ μαζί. Καμιά 200 θα ρίχνουν σε σένα. Πάμε γραμμή. Ναι. Και συγγνώμη, ναι. Δεν έχει από τα γύρω μαγαζιά κάμερες. Ναι. Είναι γεμάτο από τις τράπεζες. Από τις τράπεζες, ναι. Που κάνουν zoom ακόμα και στα σπυράκια, ναι. Στο πρόσωπό μιλάει, σου. Ναι. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Έλα, φιλαράκι. Ναι. Γιώργος από το κέντρο, παδός του Άρεος. Άρης Παναθηναϊκός, ακριβές σκορ, γράψει 3-1. Να πάρει. Και εγώ το ίδιο είπα. Το γράφω. 3-1. 3-1. Θα δώσω και δύο αποτελέσματα. Αντρόμητος ΠΑΟΚ Χ και ΠΑΟΚ Βόλος Χ να πούμε. Ο ΠΑΟΚ, περίμενε, ο ΠΑΟΚ, Χ, ναι, και... ΠΑΟΚ, Βόλος, Χ, ΠΑΟΚ... Ο Ολυμπιακός, με τον ΠΕΟ, Χ, ναι, ναι. Το γράφω. 4-0 θα λήξει αυτό που είπες. Okay. Να βγεις όμως τη Δευτέρα το πρωί, ε. Μόνο για το 3-1 θα βγεις. Να βγεις. Μάριε, ναι. Επειδή εσύ, ρε παιδί μου, νιώθεις από Ιρλανδέζες, ρε φίλε. Βέβαια, ναι, βέβαια. 100%. Από τις πατούσες τους. Ναι, για πες. Αυτή που είναι στο GLTM η Ιρλανδία, ρε παιδί μου, τελευταία φορά. Εσύ, ναι, σε άκουσα στο Ζαγόρα προχθές. Δεν συγγνώμη, δεν την είδα. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, και GLTM βλέπεις. Το βλέπεις. Δεν χάνει. Γιατί να μην βλέπω. Και X-Factor, και X-Factor. Στο X βρίσκεις τον χρόνο, ρε φίλε, και τα παρακολουθείς. Δεν να πούμε, επειδή εσύ σομοιώτησε καλούς. Στα μάτια δεν σου θυμίζει ότι είσαι τα μακρυπούλια. Μάτια μου, συγγνώμη, Γιώργο, δεν την είδα την κοπέλα. Από αυτό που λες φέτος, είδα εδώ πρωί στο Λίμπερο, την είχαμε ανοιχτά και είδα. 1-1,5 λεπτό, δεν κατάλαβα και ποιες είναι. Αυτή θα είναι η μικίτρια, να ξέρεις. Ξανθιά είναι, μεταξύ... είναι ξανθιά. Είναι ξανθιά, είναι κάτι μεταξύ σέντας μακρυπούλια και κάρε ό,τι σας πούμε. Περίμενε, έχει σημάδια φακίδες. Έχει και λίγα, ναι. Λυποθυμάω. Σαν άντρας, σαν άντρας στη ζωή μου έχω ένα κενό. Να το ζήσω αυτό και σπεθάνω. Να σου πω. Πότε είναι, δεν έχω πάει ποτέ. Πότε είναι να το καλύψουμε αυτό το κενό. Ναι. Αν πάω, να πάω και να πεθάνω. Με την πίπτα. Να γίνει αυτό και ας πεθάνω. Ναι, ωραία. Έχω πάει με γυναίκα. Μια φακιδομήτα να έρθει εδώ να θυσιαστεί για το κοινό καλό. Δεν έχω πάει με κοπέλα με φακίδες παντού. Τι παντού. Έχω πάει με φακίδες στο πρόσωπο. Να μην είναι η φακιδομήτη, να είναι η φακιδομήτη. Δεν να. Έχω πάει. Μιλάω σοβαρά. Δεν με γελιοποιείς. Να μην είναι δηλαδή η φακιδομήτη, ναι. Να είναι η φακιδομήτη. Ναι.
αν γίνει αυτό, ας πεθάνω. Ας με πάρει ο Κύριος κοντά του. Αυτά, κλείσαμε τον Γιώργο. Δεν πάρουμε άλλον, όχι. Όχι, έχει δουλειά ο Σωτήρης. Γελάει και ο άλλος. Εντάξει. Τον Οκεμπέγε, πώς τον λέγανε αυτόν που είχα, ρε. Που ήταν μαύρος Νιγηριανός με αγγλική υπηκότητα. Έπαιζε και εθνική Αγγλίας. Κάπως έτσι λεγόταν, playmaker. Που είχε σπάσει το χέρι του, θυμάσαι. Είχε παίξει την Κηφισιά και μετά έρθει στον Άρη και έσπασε το χέρι του. Ο 501, ο Παοξής, λέει, μη σε καταντήσει Elmer Fund. Συγγνώμη, βοήθα λίγο. Elmer Fund. Τι είναι Elmer Fund? Δεν ξέρω. Τη τσόντα, τη τίποτα, κάτι δεν. Συγγνώμη, 501. Και κλείνουμε με το μήνυμα του 507. Είναι ο Αντώνης Κασάνδρου. Α, Elmer Fund που το τρώει σφαλιάρες. Ο Elmer είναι ο Elmer. Α, είναι Elmer Fund στο επίθετο. Τον Elmer, εγώ το ξέρω μόνο Elmer. Και ποιο είναι πιο διάσημο Elmer από τον Elmer αυτόν, κινούμενα σχέδια. Ο Elmer είναι αυτό με τα μουστάκια, ρε. Δεν είναι τη γενιά σου, όχι, ρε. Η μουστάκα, ο μεγάλο, αυτό δεν είναι. Ο Elmer είναι ο κυνηγό, ρε. Ναι. Ο Elmer είναι ο κυνηγό. Α, ναι, σωστό. Ο Elmer εδώ, ο Πάνκη, ρε. Τη γενιά μου, τεράστια μορφή. Ο Elmer, έβγαλε και δίσκο τώρα. Ο Elmer. Καλημέρα, Elmer. Ναι, τεράστια μορφή. Με αρβιλίτσε και περφέκτο, ναι. Μεγάλη μορφή τη πόλη, ο Elmer. Αντεκπόγε, ορίστε. Ο Αντώνης Κασάνδρου, πνευματόδη παοκτσή και με ήθο, λέει. Με ήθο. Σωστά λέει ο Χρήσανθο. Οπότε. Μια και τα δικά σου κείμενα είναι τα 9 στα 10 για τον ΠΑΟΚ, είσαι ΠΑΟΚ οπότε Χρήσανθε. Δεν είναι τα κείμενά μου για τον ΠΑΟΚ. Τα κείμενά μου είναι για τον Άρη και υστερόγραφα για τον ΠΑΟΚ. Ή αναφορές. Παιδί, ακούγεσαι αστείος. Sorry έτσι. Δεν θέλω ειλικρινά. Ακούστηκες αστείος. Sorry. Συγγνώμη τώρα, το παιδί έχει δίκιο. Δεν. Συγγνώμη τώρα, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν πήραν εμένα στο. Σε θέλω σε ένα σοβαρό. Δεν πήραν εμένα, δεν με πήραν εμένα στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το κασέ μου. Εντάξει, okay. Και μήνυμα του 495. Την Κυριακή το βραδάκι έχει κυνήγι πράσινου λαγού. Κάτι χρωστάμε με την. Τώρα, παιδιά, νιώθω και συγγνώμη, γιατί αν έστελνε κάποιο και έλεγε και έχουμε κυνήγι σκουλικιού, θα αστράβωνε. Αλλά εγώ το διάβασα. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη του Παναθηναϊκού. Και μα ακούνε πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί. Η πιο συχαμερή ομάδα από του τρει του ΠΟΚ. Με αντιαριανού δημοσιογράφου. Ο Παναθηναϊκό αντιαριανού δημοσιογράφου. Έχει λίγο, ναι. Εκτός από έναν το φίλο μου, τον Νικόλα. Δηλαδή, ο Χρήστος ο Κοντός, ο πιο γνωστός Παναθηναϊκός δημοσιογράφος, καλημέρα Χρήστο, είναι αντιαριανός. Όχι, κάποιοι άλλοι είναι. Ο Νικόλας ο Βασιλάρας δεν είναι αντιαριανός, παράδειγμα. Πες μου έναν πολύ δυνατός αντιαριανό Παναθηναϊκό δημοσιογράφο. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω συνάδελφους. Νομίζω ότι δεν ασχολούνται. Νομίζω. Διευκρινίζει ο 500. Η μπασκετική του. Το περίμενα. Είναι αντιαριανή. Γιατί έχουν το κόμπλεξ με τον μεγάλο Νίκο Γκάλι. Τι να έχουν, ρε. Έχουν πάρει την Ευρώπη, όλοι έχουν πάρει. Έλα, και εσύ έχουμε, την έχει πάρει την Ευρώπη, όλοι έχουν διαφορετικά. Αυτά είναι μηνύσιμα, ε. Ξέρεις τι παίρνω με αυτά, ε. Αν σου κάνω μήνυση. Ναι, ξέρω. Τι ζητάω. Αυτά. Διευκρινίζω 501, Bugs Bunny και Elmer Fund. Ρε φίλε, το Fund με μπέρδεψε. Τον Elmer, όταν το λένε Fund, το μαθαίνω τώρα. Επειδή έχει Fund από πίσω του. Λοιπόν, πάμε στους νικητές. Ποιος κέρδισε, Άρης Παναθηναϊκός? Ο Elmer. Κώστας Παπαθανασίου, τελειώνει σε 7-11. Παπαθανασίου. Κώστας Παπαθανασίου. Για Παναθηναϊκός μου φαίνεται. Ο Κήπος. Ζαφύρης και Ελληνικόλας, Χριστίνα Μπραστιανού. Τι λέει. Είναι διπλές. Ποιος Κήπος? Με τον Στέλιο Μάινα. Κήπος. Θέατρο. Πηγαίνετε απόψε, διπλές, έτσι. Ζαφύρης και Ελληνικόλας, Χριστίνα Μπραστιανού. Ο Κήπος. Archive. Πηγαίνουν αύριο. Είναι μονέ, στο τονίζω. Νίκος Μπίος. Σόφι Δεμήρη. Ορέστης Μανασής. Είναι φίλος σίγουρα η Σόφη. Ορέστης Μανασής. Την έβαλε στο παράθυρο. Σόφη Δεμήρη, ναι. Καμία ούτε γκάνγκ την ξέρει την κοπέλα. Νίκος Μπίος. Τον Νίκο τον ξέρω. Δεθ. Στη Δεθ πηγαίνουν οι Χάρης Πλιασάς. Περίμενε. Σίγουρα. Ε? Σίγουρα. Τι. Πάνε. Ναι. Δεθ. Χάρης Πλιασάς. 100%. Εμμανουήλ Ιορδάνου. Εμμανουήλ. Χάρης Πλιασάς, Εμμανουήλ Ιορδάνου είναι διπλές και μπαίνετε. Από το συντριβάνι. Από εκείνη την είσοδο. Ιορδάνου ή Μανώλης Ιορδάνης. Εμμανουήλ Ιορδάνου. Εντάξει. Λοιπόν, αδέρφια. Ζήτε, εσείς μας οδηγείτε. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με πάρα πολύ συμμετοχή και τρελό ρυθμό. Να έχετε καλό πουσουκού. Με το καλό. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία στον Ηρακλή, στον μπάσκετ και στην Αυστραλία. Ο οποίος Ηρακλής έκανε καλαμπούρι με τη Λουκόιλ Λεύσκη Σόφιας. 83-71. Γιατί δεν φορούσατε 81-73 στο μπάσκετ.
Μπλε φορούσε, μπλε άσπρο. Ναι, δεν είχαν φανέλε νούμερα κάποια, ήταν άσπρες από πίσω. Δεν ακόμη έτοιμε καινούργια. Δεν είναι ακόμη έτοιμε. Θα είναι Αμερικάνικα. Γιατί το γήπεδο ήταν μισό άδειο. Θα είναι οικολογιακές. Γιατί παίξει εσύ φιλικό με τη Λουκόιλ. Ναι. Αυτά να πάνε να δει τη Λουκόιλ. Παρασκευή απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα. Και γιατί το κάνει Πέμπτη απόγευμα. Γιατί βόλευαν οι ημερομηνίες. Ναι. Σε ενημερώνω ότι όταν παίξαν και την προηγούμενη. Όταν έπαιζα εγώ φιλικό με τη Λουκόιλ στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στο μπάσκετ. Είχε 8.000 κόσμο. 8 δεν είχε. 3 όμως είχε σίγουρα. Εγώ έχω τεράστια φθορά εδώ και χρόνια. Τι λοιπόν, έχεις? Να κλείνουμε. Τι έχεις εσύ? Τεράστια φθορά. Μόνο έχω. Σου. Ναι. Την έχεις φθορά. Την ομάδα σου. Εδώ ναι. Τη έχεις αλλάξει 9 ονόματα. Ναι. Ήρωες είναι όσοι στηρίζουν τον Ηρακλή ακόμα. Τα παιδιά αυτά είναι ήρωες. Την καλημέρα σε αντίθεση με εσάς. Την καλημέρα μου στον Χρήστο Τοδόνη. Να είστε καλά, παιδιά.